Εντάξει, μου είχαμε μια αστοχία και εμεί τα παιχνίδια τα πρώτα. Μωρέ, τώρα που είπαμε για διπλό τη Λίβερπουλ και άσο τη Μονακό. Μωρέ, τώρα εντάξει, το κάνετε θέμα και στέλνετε και μηνύματα. Τέτοιοι είστε. Ναι. Όταν όμω τα πιάνουμε, δεν στέλνετε μηνύματα. Πείτε ναι, μπράβο, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, ξέρω εγώ. Αλλάξαμε λάστιχα στο αυτοκίνητο γιατί ακούσαμε τις προβλέψεις σας και βγάλαμε λεφτά. Δεν τα λέτε. Έτυχε τώρα και εμείς μια φορά να πέσουμε έξω. Μια φορά, δεν θυμηθείτε άλλη μία. Σιγά τώρα. Σιγά. Μια φορά το μήνα λέμε κανένα μάτσα, ας πούμε, λάθος. Εντάξει, okay. Σιγά. Εντάξει. Είστε τρομεροί όμως, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι τα ακούνε και τα καταγράφουν. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι το τρομερό. Ναι, ναι, ναι. Αλλά καλό λόγο ποτέ. Καλό τίποτα. Ποτέ. Στη γωνία μας περιμένουν αν θα έχουμε καμιά στραβή. Καμιά... Δηλαδή, δεν μπορούμε να έχουμε μια κακή μέρα στη δουλειά κι εμείς. Ποιος δεν έχει μια κακή μέρα στη δουλειά. Ο Κλόπ και οι παίκτες γιατί είχαν κακή μέρα στη δουλειά. Εμείς δεν έχουμε δικαίωμα να έχουμε κακή μέρα στη δουλειά. Βέβαια. Ποιος δεν έχει. Μόνο ο Στράτος Τρόζοπλου δεν έχει κακή μέρα στη δουλειά. Ναι. Δεν νομίζω. Γιατί δεν είναι δουλειά αυτό που κάνει. Είναι λειτουργήμα. Είναι ψυχούλα. Είναι ψυχοθεραπεία. Είναι προσφορά. Τρόπο που το λες. Ναι. Φαντάζομαι ότι. Εσύ το λες. Εγώ. Ναι, όχι, εσύ, ναι. Εσύ που το λες. Ναι, που λες, αλλά και εσύ ναι, το λες. Και εγώ ναι, το λέω, ναι. Βέβαια. Αλλά ναι, αλλά και εσύ. Αλλά έχεις δει, φαντάζομαι, το κομματάκι εκείνο το υπέροχο με Στράτο που κυκλοφορεί στο YouTube που είναι θεατρικό το train spotting. Ναι. Εντάξει. Ναι. Θέλω να πω για τους όψιμους τζορτζογλικούς που μας ακούν αυτή τη στιγμή και χωρίς να χρειαστεί να φτάσουμε στην 1η Δεκεμβρίου που ξέρω ότι 1η Δεκεμβρίου πλέον το σήμα αλλάζει κανονικά και για όλο το Δεκέμβριο θα πορευθούμε και μέχρι τις 7 Ιανουαρίου μέχρι να ανοίξουν τα σχολεία. Άγια, γιατί τώρα άρχισες να κάνεις εκπτώσεις και δεν μου άρεσε. Όχι, για όλο το Δεκέμβριο, αλλά ναι, το πήγες καλά. Λοιπόν, και θα πάμε με Last Christmas by Stratos G, αλλά για όλους τους όψιμους τζορτζογλικούς θέλω να πω. Στράτος Τζο για σένα. Ναι. Όχι G. Στράτος Τζο, συγγνώμη. Το Στράτος G παραπέμπει σε Kenny G, ας πούμε. Δεν είμαστε. Ναι, είσαι G πάλι. Ναι, δεν είναι ωραίο αυτό. Ναι. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, όσοι αναρωτιέστε οτιδήποτε, δεν καταλαβαίνετε, έχετε μη σκέφτεστε κάπως κάτι, ξέρω εγώ, ο ήχος του όπλου ήταν αυτός, η φανέλα με το 9, τι είναι αυτό το παιδί, κάτι φωτογραφίες με κάτι κοπέλες βλέπω. Μπείτε και δείτε. Ναι. Μπείτε και δείτε αυτό που σας λέω. Βάλτε train spotting Τζορτζόγλου. Λοιπόν, και μπείτε να δείτε ερμηνεία και κλάψτε. Και κλάψτε. Ναι. Εντάξει, δηλαδή τέτοιες ερμηνείες, αν μου επιτρέπεις, μας έχουν δώσει ο Μάικλ Κέιν. Ναι. Ο Κορφέος. Ναι. Έτσι. Ο Μάνος Κατράκης. Ναι. Ο Νίκολας Κέιτς. Ο Νίκολας Κέιτς. Στο Λίμι Λας Βέγκας. Και σε όλα τα υπόλοιπα, αλλά στο Λίμι Λας Βέγκας. Ο Γιώργης ο Τράγκας. Ναι, έτσι, μια τεράστια, τεράστια υποκρατική. Υποκρατική. Υποκριτική. Έχουμε instant replay. Έχουμε. Κοπάνησε. Υποκρατική ήτανε. Γιατί τα λες και δεν τα παραδέχεσαι κιόλας. Υποκρατική. Είναι γιατί το εργαστή είναι στην Υποκράτους, γι' αυτό είναι υποκρατική. Κατάλαβες, αν ήταν, ξέρω εγώ, στην Χαρότη Κούπη, θα ήταν μια τριχοπική ερμηνεία. Προβλήματα! Προβλήματα! Όχι, γιατί χθες δεν έκανες. Γι' αυτό, δηλαδή χθες ήταν. Επειδή ήμουν άρρωστος, έγινε καλό φορμάτ χθες. Ναι. Μάλλον. Ήμουν πολύ άρρωστος, μάλλον χθες. Σήμερα είσαι καλύτερα. Είμαι λίγο άρρωστος. Ναι. Μέχρι τα απόγευμα ήμουν θανατά, αλλά τώρα για κάποιο λόγο έχω ανακάμψει χωρίς να κάνω τίποτα. Λοιπόν, και αν μου επιτρέπεις να συμπληρώσω. Εντάξει, κοπάνισε το χέρι ο Κώστας και δεν ακούω τίποτα στα ακουστικά μου, έτσι, θέλω να σου πω. Για κάποιο λόγο. Του σπάσα τα τύμπανα. Ναι, πραγματικά. Ωραία. Ναι. Ένα-δύο. Τεστ. Εντάξει. Μην μου δυναμώνεις όμως, κιόλας με το δυναμώνεις. Ευχαριστώ πολύ, δεν θέλω. Λοιπόν, και Γιώργης Αυτιάς μέσα. Ναι, ναι. Στο ναι. Και τελευταίο, υπέροχο αυτό το τελευταίο που έκανε με το Βορύδι, το είδε στο. Το είδανε. Το βιντεάκι. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Γιατί είναι υπέροχο, δεν είναι μόνο το ναι, ναι. Είναι, που λέει. Που λέει ο Βορύδι με αυτά που λέει ο Βορύδι με τα. Ξέρεις, έχει Βορύδι αυτά τα. Ναι. Και που λέει ρε παιδί μου, την πιο μεγάλη μπαλαφάρα με τρομερή σοβαρότητα πάντα ο Βορύδι. Και έχει και σου παχύ έτσι βουγιουκλακικό. Α πούμε και λέει, ξέρετε, λέει στι δημοκρατίε έξω, λέει, στα σχολεία. Που δεν ασχολούνται με αυτά, δεν έχουν ούτε γνώση. Τι έχουνε! Δεν έχουνε! Αμέσως. Τι μου λέτε, ναι, τι είναι αυτό! Τι μου λέτε! Ναι, υπέροχος. Απίστευτος. Απίστευτος, πραγματικά. Τέλος πάντων. Βάσης, λοιπόν, έχουν ξεκινήσει τα μάτς, τα καινούρια στο μεταξύ, τα φρέσκα δηλαδή. Και έχουμε ήδη έχουμε τρία γκοάλς. Να σου πω, τι έχει πάθει η Μπαρτσελόνα φανέλα της.
Την έβαλε εγώ στο πλυντήριο μαζί με κάποιο πουά. Αλήθεια τώρα. Ναι, αλήθεια τώρα. Ναι, αλήθεια. Αλήθεια, αυτό το πράγμα. Ναι, αυτό αλήθεια, ναι. Πολύ αλήθεια όμως, όχι απλά. Αλήθεια, ναι, ναι, όχι αλήθεια, πολύ αλήθεια. Με σήμα το φλαμίγκο, τι είναι αυτό δηλαδή, ακριβώς. Συγγνώμη κιόλας, ας πούμε. Τι είναι αυτό το ροζ. Συγγνώμη κιόλας. Αυτό μου θυμίζει αυτά τα γελιοδέστατα. Εντάξει, τραγική φανέλα, έτσι. Συγγνώμη. Η φανέλα είναι τραγική. Είναι χειρότερη. Δεν ξέρω μάλλον είναι χειρότερη. Θα το είναι, ροζ, δημόσια... είναι ροζ με φούξια. Θα το θέσω στη δημόσια βάλανο. Είναι χειρότερη αυτή ή φαινιστινλή που φοράγε πριν από μερικά χρόνια. Αυτή είναι χειρότερη. Δεν είμαι σίγουρο. Ωραία, είναι χειρότερη. Δεν είμαι σίγουρο. Νομίζω ότι η φαινιστινλή ήταν ακόμα χειρότερη. Ήταν δίχρωμη, ναι, γι' αυτό ήταν χειρότερη. Τουλάχιστον αυτή είναι χάλια, αλλά είναι ένα χρώμα χάλια. Ρε εσύ, αυτή εδώ πέρα είναι ομάδα που έχει, πώς το λένε, που έχει πάρει τις φανέλες, είναι από το τυπογραφείο Χρήστος, ας πούμε, στην πλατεία του χωριού. Δεν είναι, είναι τώρα. Είναι φανέλες που μπήκαν, ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν εκείνη ροζ. Δηλαδή, βάζω το πλήθο κατά λάθος. Είχαμε και κάποια σκούρα και κάποια άσπρα και κάποια χρωματιστά. Και ρε, είναι ροζ με φούξια. Ναι, δεν βάλαμε χρωμοπαγίδα. Και αυτά γίνονται στο πλυντήριο να κάνουμε. Συμβαίνουν αυτά. Πλυντήρια δεν προλάβαμε. Ναι. Να γίνει αυτό. Έπρεπε, είχαμε και αγώνα. Δεν στεγνώνανε. Εντάξει. Τι να κάνουμε. Είναι τραγική. Mm-hmm. Αλλά κάτι άλλο λέγαμε πριν. Ναι, λέγαμε για τους μεγάλους τοπίους. Ναι, τους όχι, λέγαμε για τα γκολ που είχαν μπει. Ναι. Είπαμε τότε να παίζει 0-1 mm-hmm. για κάποιο λόγο. Πόρτο Λοκομοτίβ 1-0 στον όμιλο που δεν απασχολεί κανέναν. Και Σάλκε Γαλατασαράι επίσης στον όμιλο που δεν απασχολεί κανέναν 1-0. Ναι. Οπότε ένα γκολ έχει μπει. Mm-hmm. Με λίγα λόγια. Mm-hmm. Έτσι. Και δεν ασχολούμαστε με τίποτα άλλο. Αλλά η εμφάνιση αυτή της Μπαρσελόνα είναι one for the books. Ναι. Είναι one for the books. Και για όλους τους λάθος λόγους πρέπει να πω. Παιδιά, η Φενιστίνλη είναι αυτή που φόραγε πριν από μερικά χρόνια η Μπαρσελόνα, που ήταν σαν το σωληνάριο του Φενιστίλ. Ίδιο χρώμα ακριβώς, αυτό το πορτοκαλό Φενιστίνλη. Δεν είναι. Ναι, ναι, είναι ναι. Χρώμα Φενιστίνλη. Πώς λέμε γοργονέ. Το πετρόλ γοργονέ που λες, είναι το πετρόλ γοργονέ. Δεν εξηγείται αλλιώς. Δηλαδή, τι θες να σου πω τώρα, γιατί λέγεται πετρόλ γοργονέ, γιατί είναι γοργονέ. Και εκείνο είναι Φενιστίνλη. Γιατί όλες οι γκόμενες μπορούν να λένε διάφορα χρώματα τα οποία δεν υπάρχουν στη χρωματική ναι. παλέτα και εμείς το λέμε. Ναι, έτσι. Ναι, ναι. Φενιστίνλη λοιπόν. Ναι, ναι. Για άμα γουστάρετε. Ροδί, ή να βάλω το ροδί ή το γράμμα. Ναι, ναι. Ναι. Το πρώτο. Ναι. Αυτό. Φενιστίνλη, ρε. Ό,τι να είναι. Φενιστίνλη. Το χρώμα του Φενιστίνλη. Κάνουμε και γκρίζα διαφήμιση. Μια χαρά. Συγγνώμη, δεν μπορώ να το πιστέψω. Τη βλέπω ακόμα τόση και δεν μπορώ. Έχεις πάρει χαμπάρι. Όχι. Τη βλέπω. Και δες το μπουσκές τι ωραία που πάει. Δες τι ωραία που πάει. Δηλαδή, όταν ποζάρανε, όταν θέλανε να βγάλουν τα χρώματα, πρέπει να πήρα κάποια παίκτη και κάποιο που πήγε μοντέλο. Σωστό. Και σου λέξω, α πάρουμε. Στην πρώτη ρε παιδί. Τον Ουμπτιτί που είναι και μελαψό, να δούμε και το κοντράστ με, τις, ναι, με τα χρώματα. Σωστό, σωστό. Α πάρουμε τον Πικέ που είναι εδώ καταλανάρα, αυτό και τα λοιπά, παιδαρά, ναι. Σακύρες, ιστορίες, τα λοιπά, εμβληματικό. Και να πάρουμε και το σπουδαίο, τον 500 εκατομμύρια ρήτρα. Ναι, ναι. Και σου αβάρουμε αυτόν που είναι το μηχανάκι στο κέντρο, ναι, που, ναι, ναι. που κόβει και ράβει, ο 95% ευστοχίας στις πάσες, δεν έχει σημασία, είναι το 2 μέτρων, αυτόν. Και είμαι σίγουρος ότι στη ροζ αυτή η εμφάνιση τη δοκιμάσαν πάνω στο Μπουσκέτς. Ναι. Το ερώτημα είναι, το ερώτημα δεν είναι γιατί εμείς ή οποιοδήποτε άλλος έπεσε τόσο έξω στην... στην ιστορία της Μονακό. Το ερώτημα είναι πού θα είναι ο Ριμπολόβλεφ σε λίγες μέρες. Στο Σκορπιό λέω. Να τα συνδέσουμε τώρα. Εγώ λέω πριν πούμε για τον Ριμπολόβλεφ, ναι. Επειδή υπάρχουν διάφοροι πονηρούλιδες που λέει πείτε πάλι κάτι για το βάρος της φανέλας της Λίβερπουλ. Ζυγίζει τόνους η φανέλα της Λίβερπουλ άσχετα με το σημερινό παιχνίδι. Τι δεν καταλαβαίνεις ακριβώς. Τι δεν καταλαβαίνεις ακριβώς και τι συγκρίνεις που γελούσαμε λέει με την Παρί. Μισό λεπτό. Ο τέσσερις βαθμοί είναι ρε, που γελούσαμε με την Παρί. Και συνεχίζουμε να γελάμε με την Παρί. Πάντα γελάμε. Ανεξάρτητα από το τι θα κάνει η Παρί, ας πούμε, στο παιχνίδι τώρα στη Νάπολη. Συνεχίζουμε να γελάμε με μια ομάδα η οποία δίνει 500 εκατομμύρια για να χάνει τα αυγά και τα γαλάζια. Να ευχαριστήσουμε σε Κώστα. Παρακαλώ. Σε κάθε περίπτωση να ευχαριστήσουμε τον Ζάκη Παπαδόπουλο. Έτσι, τον ομογενή δεύτερης γενιάς, τον κάτοικο 12ου διαμερίσματος Παρισίου, ο οποίος διατρανώνει εδώ μέσω της εκπομπής την αγάπη του για την ομάδα της καρδίας του που είναι Paris Saint-Germain. Ναι. Δεν θέλω να είσαι, δεν θέλω να είσαι κακός με αυτό το πράγμα. Όχι, δεν είμαι κακός, αλλά το ότι η Liverpool έχασε, τι σημαίνει ότι έχει αλαφριά φανέλα η Liverpool. Πλάκα κάνουμε τώρα. Εντάξει.
Λοιπόν, για, έλεγες, Είμαι σίγουρος ότι όταν μπήκες στο πανεπιστήμιο, αυτές τις συζητήσεις τις έκοψες. Τις έκανες μετά πάλι για λίγο στη δουλειά, έτσι λίγο καβλάντα, αλλά δεν τις έκανες με ιδιαίτερο κέφι πάλι. Πάρα πολύ κέφι. Έλεγες τον Τριμπολόβλεφ. Ναι. Εντάξει, δεύτερο ρίμπολο για το 04, αλλά μια αναταραχή τώρα όσο να είναι. Έχει επέλθει, όπως καταλαβαίνετε. Εντάξει. Λοιπόν, δύο τερμπολόφι συνελήφθη σήμερα το πρωί με κατηγορίες διαφοράς και. Φαντάζομαι μια κάποια κλίση για παρκάρισμα με την πλήρωση. Ενδεχομένως. Ναι. Ενδεχομένως. Έκανε φασαρία σε ώρα κοινής ησυχίας. Φαντάζομαι. Συμβαίνουν αυτά. Ναι. Συμβαίνουν αυτά. Όπως καταλαβαίνετε, όταν ένας άνθρωπος σαν το Ριμπολόβλεφ. Γιατί σημαίνει ότι αυτά που λέμε τα big money και old money ταυτοχρόνως που κάνουν κουμάντο αποφάσισαν ότι εντάξει, αρκετά με αυτόν. Λέω εγώ. Γιατί μας πείραξε ο Ριμπολόβλεφ. Λέω εγώ. Ακριβώς. Γιατί τώρα. Και όταν είσαι ευρωπαϊκά old money. Ναι. Λέω εγώ τώρα. Ναι, ναι. Δεν θες να παίρνουν και πολλούς που παίρνουν στη μύτη. Και το Μονακό είναι μικρό, δηλαδή στο Μονακό. Δεν μπορεί να έχει τώρα να κάνει τώρα κουμάντο. Έτσι απλά. Και σου λέει εντάξει, ανοιχτήκαμε, ας πούμε. Τόσο ανοιχτήκαμε, τόσο. Εντάξει, κάπου ας πούμε πρέπει να σταματήσει αυτή η ιστορία. Λέω εγώ. Τι τους έκανε, θέλω να πω εγώ, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω τι τους έκανε. Στο αξίζει τι γίνεται όμως. Όταν έχεις πάρα πολλά λεφτά. Ναι. Συγγνώμη. Όταν έχεις πάρα πολλά λεφτά, παρακάμπτεις τα πάντα. Ναι. Εντάξει, και κάνεις περίπου ό,τι γουστάρεις. Όταν βλέπεις ένα τύπο με πάρα πολλά λεφτά να συλλαμβάνεται έτσι, σημαίνει ότι κάποιοι άλλοι με περισσότερα λεφτά από αυτόν. Ναι, ανησυχούν. Κάνα κάτι για να βρεθεί αυτός σε αυτή τη θέση. Λέω εγώ. Ναι. Γιατί έτσι είναι η ιστορία. Γιατί έτσι είναι η ιστορία. Δεν είναι τόσο απαιτητικό. Επειδή όλοι έχουν λερωμένη τη φωλιά τους. Όλοι. Το 99,9% των πολύ πλούσιων έχουν όλοι λερωμένη τη φωλιά τους. Γιατί έχουν αποκτήσει τα χρήματά τους με παράνομους τρόπους. Ήταν μια φάση προφανώς που. Εντάξει, ή μια τρομερή συγκυρία. Ή είπαν ότι εντάξει, παιδιά, αρκετά με αυτόν. Εντάξει, ας τον βγάλουμε από εδώ μέσα. Ας φύγει, ας πούμε, το Μονακό. Αυτός δεν γουστάρει με τους Ρώσους. Εγώ κάτι τέτοιο καταλαβαίνω. Δεν γουστάρει να ζω στο Μονακό. Ναι. Πλάκα κάνεις. Γιατί στηρίζω την τοπική οικονομία. Εντάξει, δεν υπάρχουν άλλοι με. Πώς το λένε. Ποιος δεν γουστάρει τους Ρώσους και πού. Δηλαδή θέλω να πω, η ρωσική ολιγαρχία είναι αυτή που στηρίζει οικονομία σε διάφορα μέρη του κόσμου. Και δεν είναι μόνο το Μονακό. Είναι αυτοί που διακινούν το χρήμα με τον πιο, ας πούμε, εκοφαντικό τρόπο, με τη μεγαλύτερη επίδειξη πλουτισμού, με όλα. Ποιος δεν γουστάει τους Ρώσους ακριβώς. Και πώς θα ζήσουμε χωρίς τους Ρώσους. Σου φαίνεται πολύ λογικό, λίγα, που ο Ριμπολόβλεφ συλλαμβάνεται. Καθόλου λογικό δεν μου φαίνεται. Γι' αυτό σου λέω. Φρες μου εσύ κάτι καλύτερο. Εγώ, όπως το σκέφτηκα λίγο, να αυτή να παρακολουθήσω την υπόθεση για να δω τι ακριβώς έγινε. Θέλω να παρακολουθήσω την υπόθεση για να δω τι. Γιατί υπάρχουν πολλοί άλλοι, ξέρω εγώ, επιφανείς άνθρωποι με σκοτεινές διαδρομές χρήματος και περιουσίες που δεν ξέρουμε ακριβώς πώς σχηματίστηκαν. Θέλω να πω, μιλάμε για σοβαρά λεφτά πια εδώ. Ναι, δηλαδή, εντάξει, λέμε εδώ για τους δικούς μας συνέχεια. Συζητάμε νέο, ένας λεφτά, ο Ιβάν, ο Μαρινάκης, ξέρω εγώ κι αυτά. Παιδιά, εδώ μιλάμε για σοβαρά λεφτά. Ναι. Ούτε Ιβάν, ούτε Μάρα. Σοβαρά λεφτά. Λοιπόν. Και όταν φτάνουμε να συλλαμβάνει τύπος που έχει τόσο σοβαρά λεφτά όσο ο Ριμπολόβλεφ, είναι πολύ χοντρή ιστορία από πίσω, λέω εγώ. Ναι. Δεν ξέρω τι είναι. Okay. Δεν ξέρω αν είναι ιστορία Γκάζπρομ, δεν ξέρω αν είναι ξεκαθαρίσματα ρωσικής ολιγαρχίας, αναμεταξύτωνε, που λέει ο λόγος, αλλά έτσι απλό δεν είναι. Απλό δεν είναι ποτέ. Αυτό λέω. Πράγμα. Αυτό λέω. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, ας μην κρινιάζουμε, Κώστα, σε μια μέρα που δεχτήκαμε, πρέπει να σου πω, μια από τις πιο σημαντικές, ευχάριστες, υπέροχες ειδήσεις που έχουμε ακούσει τα τελευταία χρόνια. Κυρίες και κύριοι, ας μην αποβλακωνόμαστε με την μπάλα. Ναι. Κυρίες και κύριοι, φίλοι, κυρίως αναφέρομαι σε εσάς, κάτοικοι των Αθηνών, δεν ξέρω αν για κάποιο λόγο δεν το είχατε πάρει χαμπάρι, δεν ξέρω εάν για κάποιο λόγο δεν είδατε την τελευταία χρονιά τον αέρα αλλάζει. Δεν ξέρω αν δεν καταλάβατε ότι η πόλη άλλαξε. Αλλά να ξέρετε ότι από σήμερα, πλέον από χθες μάλλον, επισήμως η Αθήνα είναι η ευρωπαϊκή πρωτεύουσα καινοτομίας του 2018. Μπράβο. Μπράβο. Γιατί. Συγγνώμη. Γιατί να μην είναι. Βεβαίως να είναι. Βεβαίως να είναι. Δηλαδή, περπατώντας στους δρόμους αυτής της πόλης, έτσι. Μάλλον διασχίζοντας με το αυτοκίνητο ακόμα καλύτερα. Ναι, 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 ναι. Λέω εγώ, νομίζω ότι είναι ένα πράγμα που το βλέπεις παντού γύρω σου. Την καινοτομία, ναι, ναι, βέβαια. Ναι, αυτό εννοώ.
Και πήραμε και ένα 100,000 ευρώ, έχω να σου πω. Έτσι. Ποιος το πήρε? Ο Δήμος. Τι εννοείς? Και το διεκδικούσαν μαζί μας στο τέλος η Τουλούζ, το Αμβούργο, το Λουβέν του Βελγίου, το Ούμεο της Σουηδίας και το Άρχους της Δανίας. Ναι. Και αυτό θέλει το... κάποιος να μας πει τι το καινοτόμο υπάρχει στην πόλη. Γιατί είμαστε και βλάχοι, μπορεί να μην ξέρουμε εμείς. Τι εννοείς τι καινοτόμο υπάρχει? Τι καινοτόμο υπάρχει στην πόλη? Ξέρω εγώ, γίνεται, πέφτει, πώς το λένε, ναι. Να πάρει ένα φορτηγό με λάδια στο, έξω από το Καλλιμάρμαρο, αμέσως Πριονίδη. Και ένα ποτηλιάσμα που δεν διαρκεί, ξέρω εγώ, περισσότερο από 2 ώρες. Δεν είναι μια καινοτομία αυτό? Μιλάει για ένα χθεσινό περιστατικό, ας πούμε. Ναι. Τώρα. Όχι. Ναι. Δεν ξέρω τι άλλο σου πω. Είναι πάρα πολλά τώρα και καταλαβαίνω είναι ότι πολλά, ναι. Έχει μπουκώσει το μυαλό σου αυτή τη στιγμή. Τα ανοιχτά σχολεία είναι βασικά. Τα ανοιχτά σχολεία. Η υποδειγματική διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος. Ποια ή ποια? Η υποδειγματική διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος, χάρη στην οποία η Αθήνα ξεπέρασε την κυβερνητική αδράνεια. Η ολοκληρωμένη στρατηγική ανθεκτικότητας και το σχέδιο για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Πώς φαίνεται όλα αυτά? Επιστημονική φαντασία. Εγώ σου λέω γιατί βραβευτήκαμε. Και γίναμε το παράδειγμα και για άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Εντάξει, αφού καταφέραμε και τους γελάσαμε και προσθέσαμε και ένα 1,000,000, μια χαρά είναι. Αν μπορούμε να τους κοροϊδεύουμε και να μας δίνουν λεφτά, υπέροχο το βρίσκω. Μια χαρά. Βέβαια, για να πάρουμε το 1,000,000 πρέπει να πάρει ο Δήμος 10,000,000 από το Νιάρχος, έτσι. Εντάξει. Αλλά εντάξει τώρα, αυτά συμβαίνουν. Καλά τώρα. Εντάξει. Αυτά συμβαίνουν. Οπωσδήποτε. Τώρα άθεν, ξέρω εγώ, partnership και τέτοια. Αλλά τέλος πάντων, νομίζω ότι εάν το βάζαμε quiz, δηλαδή λέγαμε τι πρωτεύουσα για το 2018 ανακηρύχθηκε η Αθήνα, νομίζω με τις πρώτες 3 απάντησεις θα ήταν Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Καινοτομίας, ρε φίλε. Ναι. Γιατί είναι κάτι που το βλέπεις κάθε μέρα, που το ζεις, που το αναπνέεις στον αέρα γύρω σου. Ναι. Καθημερινά. Αυτό. Ναι. Αυτό γιατί πολύ γκρίνια έχει πέσει τον τελευταίο καιρό. Γενικώς. Αφήστε το ντύσιμο το δέντρο με πουλοβεράκι. Αφήστε τα αυτά. Ποιο ντύσιμο, συγγνώμη. Για τους ατενίστας, λέτε τώρα. Αφήστε αυτά. Αυτά δεν είναι καινοτομίες. Εδώ μιλάμε για σοβαρά πράγματα. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Είναι. Οι άνθρωποι είναι τα δέντρα με πουλόβερ. Ναι, και άλλα κάνουν. Δεν είναι, ναι, δεν είναι σοβαρά πράγματα. Άλλες έβλεπα καθαρίζανε πινακίδες. Μπράβο. Λιγότερο σοβαρό είναι που πηγαίνει συνέχεια να πούμε ο Γκίζ 13 πάνω έχουν κολλήσει 700 αυτοκόλλητα. Πολύ καλά κάνει ο Γκίζ 13 και λίγα τα λόγια σου για τον Γκίζ 13. Το κατάλαβα δηλαδή. Το αστείο είναι ότι. Ναι, πέτυχε. Το αστείο είναι ότι όλες οι πινακίδες γράφουν από πίσω ότι κάθε προφανέ φορά τιμωρείται με φυλάξη μέχρι 2 χρόνια. Και είναι όλες πάνω, δεν βλέπεις τίποτα, δεν βλέπεις Χριστό δηλαδή. Εντάξει, τρομερό. Όπως να σου πει, η καινοτομία είναι ότι τα δημόσια ορειτήρια είναι πιο καθαρά από την Κατρουλίλα στο κέντρο της Αθήνας. Μπράβο! Μπράβο! Καινοτομία. Έτσι. Καινοτομία. Βεβαίως. Θα έχουμε άρα και φέτος την καινοτομία την περσινή με τη Ρόδα στο Σύνταγμα που τη βάλαμε και τη βγάλαμε. Τι κάναμε πέρσι? Βάλαμε μια Ρόδα στο Σύνταγμα. Πέρσι τα Χριστούγεννα στις γιορτές βάλαμε μια Ρόδα στο Σύνταγμα. Για να πηγαίνουν οι άνθρωποι να κάνουν. Ρόδα τύπου τσιρκού. Τύπου Λούνα Πάρκ. Τη Ρόδα Λούνα Πάρκ, να συγγνώμη και το τσιρκού. Ο κόσμος πάνω. Ναι. Τη βάλαμε, τη στήσαμε περήφανα, την μπαστακώσαμε στο τέτοιο. Και μετά είπαμε ότι ίσως έχουμε ένα θέμα ασφάλειας εδώ. Ναι. Γιατί αν φυσήξει πολύ δυνατά ο αέρας μπορεί να φύγουν όσοι είναι πάνω στη Ρόδα κάτω. Και δεν την ανοίξαμε ποτέ τη Ρόδα να πάει ο κόσμος να κάνει βόλτα. Ναι. Και την αφήσαμε και την βγάλαμε μετά. Δηλαδή τη βάλαμε, ναι. Συναμολογήσαμε, ναι. Έγινε τζουμ τα τζουμ. Ναι, 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 ναι. Κοιτάγανε, τρέχανε, ναι, ναι. Τα σαράκια τους να ανέβουν. Ναι, ναι. Και δεν. Ποτέ δεν. Δεν είναι καινοτομία αυτό. Αυτό και αν είναι καινοτομία. Γι' αυτό λέω να το κάνουμε και φέτος. Α, κάνουμε κάτι εντυπωσιακό. Να βάλουμε ένα δέντρο με τα φωτά και να μην ανάβουν. Καινοτομία. Και να πούμε το κάνουμε οικολογικά. Αυτό που λέει, ξέρω εγώ, σβήστε τα φώτα για μία ώρα, ξέρω εγώ, για μία εβδομάδα, εμείς το κάνουμε στις γιορτές, γιατί είμαστε καινοτόμοι. Μ' αρέσει. Θα έχουμε το, ξέρω εγώ, το άναμα του θέτου που δεν θα ανάψει. Καινοτομία. Μ' αρέσει. Ναι. Και θα είναι το μεγαλύτερο δέντρο της Ευρώπης με φώτα που δεν ανάβουν. Που ναι. Δεν είναι δέντρο αυτό που θέλω να πω, αλλά ναι, δεν ανάβουν. Ναι, που είναι αυτό το μεταλλικό το πράγμα που λέμε το μεγαλύτερο. Ναι, ναι, ναι. Προηγούμενα χρόνια, όχι τώρα. Και δεν ήταν. Το μεγαλύτερο. Και δέντρο δεν ήταν. Το μεγαλύτερο ήταν. Δέντρο δεν ήταν. Δεν έχει να κάνει, ρε Κώστα. Ήταν το μεγαλύτερο. Το μεγαλύτερο. Αυτό έχει σημασία. Πες το μεγαλύτερο. Τελεία. Γιατί είπα και δέντρο. Σωστό. Πες, έχουμε το μεγαλύτερο της Ευρώπης. Και ο καθένας βγάζει συμπεράσματα. Έτσι. Γιατί το έχουμε. Γιατί δεν είναι δέντρο. Γιατί το έχουμε. Μα δεν είναι δέντρο. Όχι άλλο. Ναι. Ωραία. Έχουμε.
Κάτσε, πρέπει κάποιο. Δεν είναι καινοτομένα τα τσιχλόδεντρα στην Κηφισιά που έχουν πάνω τσίχλες και εγώ πόσων ετών. Mm-hmm. Καλά, δεν είναι μόνο στην Κηφισιά, φαντάζομαι. Στην Κηφισιά μπορεί να είναι. Πώς το λένε, πιο. Αξιοθέατο. Όχι αξιοθέατο. Να είναι, ρε παιδί μου, παράδοση. Α, πρόπερση ήταν με τη Ρόδα. Οκ, okay, εντάξει, πέρυσι πρόπερση. Εγώ δεν το θυμόμουν, αρέσει. Ναι, ναι, ναι. Δεν το θυμόμουν. Πραγματικά. Τέλος πάντων, δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Λοιπόν, χάσαμε κανένα γκολ όσο ώρα λέμε πλακίες εδώ πέρα. Τραβάνε τα μαλλιά του στη Τότεναμ. Όχι για καλό, προφανώς. Κάποια ευκαιρία, νομίζω, Ντελε Άλλη δεν πρόλαβα να δω καλά. Εδώ παραμένει το 0-1, προηγείται η PSV μέσα στο Wembley. Το οποίο τι έγινε, έφτιαξε ο αγωνιστικός χορός. Κάπως καλύτερα το βλέπω την άλλη φορά. Την άλλη φορά ήταν βοσκοτόπι, ήταν. Εντάξει. Δεν είναι και μπαμπελουπονσιακό. Όχι, εντάξει. Έτσι, σε όχι, καμία περίπτωση. Όχι, εντάξει. Αλλά εντάξει. Περνάει τα τεστ. Ναι. Εντάξει, αν καταφέρει τότε να χάσει την PSV και πάλι δεν ξέρω τι να πω. Πραγματικά. Από την άλλη, η Μπαρτσελόνα με αυτές τις φανέλες δεν νομίζω σου αξίζει κάτι άλλο. Κυρίως όταν παίζει ανάμεσα, θέλω να πω σε μία από τις πιο κομψές φανέλες της Ευρώπης. Αν μου επιτρέψεις, πάντα φανέλα της Ίντερ, για μένα μπαμπής, οτιδήποτε, είναι πάντα από τις πιο κομψές φανέλες της Ευρώπης αυτή η μπλέμα. Δηλαδή είναι αυτή τη στιγμή τρομερή η. Πώς το λένε, η. Το contrast. Το αισθητικό contrast ανάμεσα στις δύο φανέλες. Ναι. Είναι τρομερό. Sorry κιόλας δηλαδή. Τέλος πάντων, λοιπόν. Άρα έτσι έχουν τα παιχνίδια, δεν έχουμε χάσει κάτι άλλο. Αυτό σημαίνει ότι με την ησυχία μας, με τη συνείδησή μας δηλαδή, πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, τραγουδάκι και εδώ είμαστε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Είστε συντονισμένοι στον Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 12 με τον Παναγιώτη Ρήλο στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, στην Κωνσταντίνα Πανούτσου, στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. 2-10-95-79-283-4-5. Τα τηλέφωνα κόλ για την Ατλέτικο, το μεταξύ, με τον Κόκε. Δεύτερο. Πότε χάσαμε το πρώτο. Πρώτο ήταν τους άλλους, ιδιαίτερα. Μάστε. Τι λέει ρε φίλε. Μάστε. Δεύτερο. Η επιτυχία μας συνεχίζεται, έτσι. Είσαι σίγουρος. Ο Κόκκι δεν θα έπαιζε, παιδιά. Better Call Saul. Εντάξει. Οκ, 1-0 είναι. Εντάξει, να είμαστε. Λέω και εγώ. Πώς καταφέρουμε να χάσουμε δύο γκολ. Δεν θα έπαιζε. Λοιπόν, 1-0 Ατλέτικο Ντόρτμουντ. Αυτό είναι το σημαντικό. 2-10-95-79-283-4-5 τηλέφωνα. Τα μήνυματά σας. Από κινητό Super Geno, το μήνυμα σας αποστολή στο 1919 με 0,31 η χρέωση. Ιντερνετικά sportfm.gr. Κλικάρετε πάνω στην κεντρική σελίδα και που λέει ραδιόφωνο live, ανοίγει ο Media Player μαζί του μια φόρμα. Μπαίνετε, γράφετε, στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Στο ράμα για 05@yahoo.gr τα email σας. Fightclub2.0 στο Facebook και την επίσημη σελίδα της εκπομπής. Ακριβώς το ίδιο στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store στην περίπτωση που επιθυμείτε να κατεβάσετε δωρεάν και άνευ διαφημίσεων και άλλων σπαστικών πραγμάτων το Fight Club Application. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσάους στα μικρόφωνα. Ναι, οκ. Εντάξει, να έχει Ίντερ διαγώνης ρίγες του χρόνου. Εντάξει, ας έχει διαγώνης ρίγες του χρόνου. Γιατί μια χαρά είναι. Μου θα σου πω ότι ενώ τα Football Leagues ξεκίνησαν καλά, δεν έχουμε συνεχίσει το ίδιο καλά. Ναι. Δηλαδή το τελευταίο πράγμα που βγήκε από Football Leagues είναι πάρα πολύ φτηνό. Δεν είναι καν Football League, αν δεν επιτρέπεις. Έβγαλε λέει ότι πέρυσι το καλοκαίρι, όταν είχε πάει η Μπαρτσελόνα να παίξει φιλικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, και το International Champions Cup με Juventus, City και Paris, ναι, είχε κάνει ειδική συμφωνία ότι Messi, Neymar και Suarez πρέπει να παίξουν σε τουλάχιστον ένα ημίχρονο και στα δύο παιχνίδια για να πάρει η Μπαρσελόνα συνολικά 14 εκατομμύρια δολάρια, ενώ αν δεν παίζανε θα έχανε από το Μέση 750.000 δολάρια, 600 από τον Νεϊμάρ και 450 από τον Σουάρες. Ναι. Σιγά τα αυγά δηλαδή. Τι μας είπατε. Ναι, εντάξει. Ναι, όντως. Δηλαδή, τι μας είπατε πραγματικά, τι αποκάλυψαν αυτοί. Όλες οι ομάδες το κάνουν αυτό.
Ξέρετε, εδώ κοντέψανε φέτος τώρα να πάνε από την, από την Ισπανική Λίγκα να πάνε να παίξουν μάτσα μας στην Αμερική. Ευτυχώς σταματήσα τελευταία στιγμή. Όλες οι ομάδες, και η Γιουβέντους και η Σίτι και η Παρή, αντίστοιχη συμφωνία θα είχαν κάνει. Για ποιο λόγο? Έχουν καμιά όρεξη, νομίζετε αυτοί να τρέχουν στην Αμερική καλοκαιριάτικα να παίζουν μπάλα? Είναι το τελευταίο πράγμα που τους ενδιαφέρει. Αλλά τους πληρώνω πάρα πολύ καλά και πάνε. Τι να κάνουμε. Δεν είναι τα μεγάλα ονόματα. Αλλά σιγά την αποκάλυψη δηλαδή τώρα, πραγματικά. Βλακίες. Τέλος πάντων. Λέγοντας για. Εντάξει, δεν μπορούν να είναι εσύ όλα τα, όλες οι αποκαλύψεις το δυνατές. Βγάζουμε δυνατές στην αρχή, θα βγάλουμε λίγο κάτι μα τώρα. Θα, αυτό και με το που θα πέσει λίγο το ενδιαφέρον του κόλπου, τσακ. Τσακ, θα βγει το καλό. Θα βγει το καλό, ναι. 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 Έχεις δίκιο. Λοιπόν, τώρα, επειδή λέγαμε χθες λίγο μαζί για την κλειστή λίγκα, την περίφημη, ναι, που ετοιμάζανε. Ετοίμαζε η Bayern βασικά. Ετοίμαζαν ή ετοιμάζουν? Θέλω να πω. Δεν ξέρω πάλι, με ρωτήσω τι. Ναι, επειδή το λες χρόνο παρελθοντικό ότι το ετοίμαζαν, αλλά λες και το έχουν αφήσει στην άκρη. Ετοιμάζουν. Το ψάχνουν, το κοιτάνε με νομικές υπηρεσίες, το συζητάνε μεταξύ τους. Το κοιτάνε. Ναι. Απλώς τώρα από τη στιγμή που βγήκε τώρα, δεν νομίζω ότι θα τους είναι και πάρα πολύ, και πάρα πολύ εύκολο. Καλά. Εγώ λέω ότι. Αλλά μπορεί... υπάρχει συγκεκριμένο χρονικό όριο. Γιατί είναι το 2021 ο ορίζοντας? Διότι εκεί ολοκληρώνεται η συμφωνία για την κατανομή των εσόδων από το Champions League. Mm. Γι' αυτό υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο που γίνεται. Όχι επειδή θα προλαβαίναμε νωρίτερα να το κάνουμε. Mm. Το θέμα είναι ότι σήμερα βγήκε η Ένωση Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων και πήρε θέση υπέρ της UEFA. Λέγοντας ότι η Ένωση εκφράζει πάντοτε την έντονη αντίθεση της δημιουργία μιας κλειστής και ιδιωτικής Super League, υποστηρίζει το ισχύον μοντέλο και συντάσσεται με την UEFA. Κάθε τι διαφορετικό θα επιφέρει σοβαρές συνέπειες στη βιωσιμότητα σε βάθος χρόνου του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην Ευρώπη. Από την άλλη μεριά, αν αυτοί, ξέρω εγώ, οι 11, 12, 16 ομάδες θέλουν να φύγουν γιατί κρίνουν ότι θα μπορούν να χέζονται στο τάλαρο κάνοντας μια δική τους λίγκα, δεν πάνε να λέτε εσείς και δεν πάνε να λένε και άλλοι. Αν τα έχουν βάλει κάτω και βλέπουν ότι τα χρήματα είναι τόσο πολύ καλά, αν το κάνουν αναμετάξιτον, ναι, παίζοντας όσες φορές είναι να παίζουν αναμετάξιτον τον χρόνο, γιατί προφανώς δεν θα παίζουν για παιχνίδια, ναι, ναι, αν φύγουν και από τα εθνικά τους πρωταθλήματα και πάνε μόνο προφανώς εκεί. Προφανώς θα φύγουν, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Λοιπόν, σημαίνει ότι θα είναι ένα πράγμα το οποίο θα παίζουν συνέχεια μεταξύ τους. Ναι. Έτσι θα παίζουν αρκετά μάτς μεταξύ τους. Προφανώς τα έχουν υπολογίσει και δεν τους καίγεται καρφί ούτε για το τι θα απογίνουν οι ομάδες που θα μείνουν πίσω στη χώρα χωρίς αυτές, ούτε για το αν θα φωνάζει η UEFA, ούτε αν θα στεναχωριέται ο Ινφαντίνο, ούτε τι θα λένε, ξέρω εγώ, οι ενώσεις γύρω-γύρω και θα μαθούμε ντροπή και δεν πρέπει και εμείς είμαστε οπωσδήποτε με την UEFA κλπ. Ναι. Δεν θα τους καίγεται καρφί. Αν το μετρήσουν το πράγμα τόσο καλά, γιατί μιλάγαμε για 20ετές συμβόλαιο εκεί, αν θυμάμαι καλά. Στην κλειστή αυτή, 20ετές συμβόλαιο. Δηλαδή, πάνε να φτιάξουν κάτι το οποίο θα έχει έναν ορίζοντα χρονικό πολύ βαθύ. Πολύ μακρύ. Εντάξει, τόσο, συγγνώμη. Τόσο μεγάλο. Δεύτερο γόλι Πόρτο. Βλέπω εδώ. Ναι, δεύτερο γόλι Πόρτο. Στον όμιλο που κόβει τους άλλους στην ανάσα. Στον όμιλο των ονείρων μας, αυτών των οποίων περιμένει όλη η ποδοσφαιρική φίλιος να καμαρώσει. Ναι. Ναι. Εν πάση περιπτώσει. Εάν είναι να γίνει τέτοια αλλαγή, προφανώς θα είναι τουλάχιστον 24, δηλαδή, ναι, δεν κάνεις τόσο μεγάλη αλλαγή για 5 χρόνια. Οπότε δεν το βλέπω, πρέπει να σου πω. Ναι. Γενικώς. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω. Μου φαίνεται δηλαδή. Μου φαίνεται δύσκολο. Μάξε. Να φτάσουμε μέχρι εκεί. Σου λένε και άλλοι, ρε φίλε, παίζουμε σε ένα Champions League. Που τι Champions League είναι εδώ πέρα? Είναι η τρίτη, τέταρτη των χωρών, είναι η τέτοια, είναι η παράλληλη. Champions League τώρα και μάντολες. Α, κάνουμε κάτι που θα είναι, να το πούμε κάπως αλλιώς και θα είναι και πιο ωραία. Το ερώτημα είναι με πόσα λεφτά θα μπουκώσετε και θα σταματήσετε να τα σκέφτεστε. Διότι η καθαρά οικονομική θεώρηση του πράγματος εδώ είναι απολύτως αντιποδοσφαιρική. Δηλαδή, εμένα μου κάνει εντύπωση, θέλω να σου πω, πέρα από την αδιφαγία, όσο βάζω ακόμα για την Bayern, παιδί μου, που πρωτοστατεί, ό,τι και αν είναι, ρε παιδί μου, η Βαβάρη, ούτως ή άλλως, ξέρουμε, είναι συγκεκριμένη αλαζονική φάρα γενικώς, αλλά θέλω να σου πω, δεν σκέφτομαι τη ζημιά
στα εγχώρια προβλήματα. Οκ, καταλαβαίνω το οικονομικό κίνητρο. Θα πάμε να του τα φάμε, θα τα πάρουμε όλα, θα γίνουμε πάμπλουτοι, θα είμαστε μεγιστάνες κτλ. Καταλαβαίνω το μαρασμό που θα προκαλέσει εθνικά πρωταθλήματα η αποχώρηση των σημαντικότερων ομάδων. Δεν του νοιάζει. Δεν του νοιάζει προφανώς. Μου φαίνεται πολύ απλή αυτή η απάντηση. Προφανώς αυτή είναι για να το οργανώσουν. Ναι. Αλλά. Συγγνώμη. Αλλά δεν το. Δεν ξέρω, δεν το. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω. Sorry κιόλας. Δεν το καταλαβαίνω. Είναι κάποια πράγματα που δεν τα καταλαβαίνεις. Όπως φίλε, δεν καταλαβαίνει τώρα κάποιος τι θα είναι. Σου λέει τώρα κληρική, δεν θα είναι δημόσια υπάλληλα, θα τους πρημοδοτεί το κράτος για να τους πληρώνουμε. Εντάξει, έχει κάνει και έχει κάνει παπάντες ο Τσίπρας. Σαν και αυτή την παπάντζα όμως, ευλογημένη από το Θεό παπάντζα. Διαχωρισμός κράτος-εκκλησίας, αλλά θα πληρώνεται. Δεν θα πληρώνεται από το κράτος, θα πληρώνεται από το κράτος όμως. Ναι. Από την επιχορήγηση του κράτους, όχι απευθείας από το κράτος, αλλά από το κράτος. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Εντάξει. Άσος του Βολάν. Δηλαδή, okay, δεν θα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά θα τους επιδοτούμε. Ναι. Okay. Mm-hmm. Και θα αναπροσαρμόζεται το, πώς το λένε, η μισθοδοσία ανάλογα με τη μισθολογική μεταβολή του δημοσίου. Δηλαδή, κανονικά. Mm-hmm. Άρα δεν είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά θα είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι. Ναι. Όχι ακριβώς, αλλά ναι. Ναι. Okay. Αλλά η Εκκλησία μετά παραιτείται έναντι κάθε άλλη αξίωση για την εν λόγω εκκλησιαστική περιουσία. Εντάξει, τώρα κάτι. Κάποια συμφωνία τώρα υπάρχει. Γίνεται, μπήκε το ταμείο. Είναι ταμείο αξιοποίηση εκκλησιαστική περιουσία. Έχει ζουμί εδώ πέρα ιστορία. Αλλά από ό,τι βλέπω, ούτε καν αυτό θα περάσει εύκολα. Έχω να σου πω. Δεν το βλέπω να περνάει. Βλέπω πολύ μανούρα εδώ πέρα. Ναι. Ήδη, δηλαδή, ήδη άκουσα μηνύσεις και τέτοια. Ναι. Από ιερείς. Όλοι παρή. Μόλις. Λοιπόν, ποιος? Τον. Είδα τον Μπερνάρτ που τον έβρεζε ο Χιάνες. Ποιος το έβαλε τον γκολ? Θα το δούμε τώρα στο replay. Ναι. Ποιος είναι? Λοιπόν, ο Μπερνάρτ είναι. Για να δούμε. Μάλιστα. Όχι ρε εσύ. Μάλιστα. Οκ, Νάπολη πάρει 0-1 λοιπόν. Ωραία. Με γκολ του Μπερνάτ. Mm-hmm. Το οποίο το βάλε πέφτοντας με το δεξί. Ναι. Ναι, τα υπόλοιπα τα έχει κάνει ο Εμπαπέ όλα. Mm-hmm. Ήταν οι δυο τους δηλαδή με 7 παίχτες της Νάπολη. Mm-hmm. Και καταφέρανε κανονικά και τα μοντάρανε. Μια χαρά. Τέλος πάντων. Σε άλλα τσαμπιολογικά νέα πρέπει να σου πω ότι φέτος αυτούς έχει καταγράψει τη μεγαλύτερη ταχύτητα στο Τσουλίνο Μανολάς. Ναι. Κάποιοι δεν τον πιστέψαν τον Μανολά. Ναι. Υπάρχουμε και εμείς που τον πιστεύουμε. Ναι, βέβαια. Άξι. Τι θα κάνουμε. Ο γύρος του Ηράκλειου αναρωτιέται κάτι σοφό τώρα. Σαν δημόσιοι πάλι πληρώνουν λίγες φορές με το μισθό. Με την επιδότηση θα πληρώνουν. Δηλαδή, λες να είναι ένα βήμα ακόμα πιο κοντά, ας πούμε, στην τελειότητα. Αλλά βέβαια υπάρχει ένας άλλος που λέει δεν θα παίρνουν σύνταξη από το δημόσιο όμως. Ναι. Ήρθαμε λίγο μία ή άλλη. Γιατί δεν παίρνουν σύνταξη, δεν υπηρετούν το κλήρο μέχρι τα τελευταία τους. Γιατί γελάτε, δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Έχεις δει παπάδες να βγει στη σύνταξη. Μέχρι που λέμε ο γέροντας. Εγώ δεν έχω δει, συγγνώμη. Μέχρι που λέμε ο γέροντας που φτάνουν και κοιμούνται. Που λέμε, κοιμήθη. Ναι, ναι. Είναι συνταξιούχος, όχι. Είναι παπάς, είναι κληρικός, είναι ενεργός. Εσύ όντως έχεις δει εσύ ένα άνθρωπο να παίρνει σύνταξη παπά? Δεν νομίζω, αφού υπηρετούν το Θεό μέχρι τα τελευταία του ανάσα. Ναι, ρε, εσύ τι κάνεις, τι υπηρετείς το Θεό 35 ετία, υπηρετείς το Θεό. Τι είσαι τώρα για σένα. Αφήστε τα αυτά τώρα να παίρνουν σύνταξη παπάδες. Τι είναι αυτά που λες τώρα. Είναι δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι και η προσβολή, ας πούμε. Λίγο αυτό. Έλεος δηλαδή. Αντίχριστη όλοι εδώ μέσα. Για όνομα. Χρειάζονται σύνταξη. Τροπή. Τι να την κάνουν, άλλωστε. Αφήστε τα αυτά. Τέλος πάντων, εντάξει. Κάπως τα κανονίσαμε μεταξύ τους. Κάποια μνημονιακή υποχρέωση επίσης θα υπήρχε. Κάποιες μηνύσεις θα πέσουν. Α! Γνωστή ιστορία. Τα γνωστά. Δεν μπορούσε να έχουμε τίποτα διαφορετικά δηλαδή από τα. Έχουμε για κάτι να ασχολούμαστε, βέβαια, αδερφέ. Από τα ήδη γνωστά, ναι. Ναι. Λοιπόν, πάμε τσλού. Πάμε. Τσλού αυριανό.
Και η Europa μεθαυριανό. Ναι. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, ξεκινάμε με Τσλου. Αύριο. Όμιλοι 5, 6, 7 και 8. Ναι. Και ξεκινάμε με τον πέμπτο όμιλο, τον όμιλο της ΑΕΚ, για τον οποίο πριν πούμε οτιδήποτε, σας υπενθυμίζω την βαθμολογία. Άγιαξ 7, Μπάγερν 7, Μπενφίκα 3, ΑΕΚ 0. Και τα παιχνίδια μας είναι Μπενφίκα Άγιαξ. Ωραίο παιχνίδι αυτό, ρε. Ναι. Δεν αντιλέγω. Δεν αντιλέχω. Δεν είναι άσος, αυτό το ξέρω σίγουρα. Τώρα τι άλλο θα είναι, δεν ξέρω. Είμαι από χ μέχρι άσο, εγώ θέλω να σου πω. Δεν είμαι καθόλου στο διπλό, ναι. Είμαι από χ μέχρι άσο. Δεν το κόβεις το χ, να είσαι σίγουρος. Ή θες να κάνεις την έκπληξη. Χ μέχρι άσο θα πω. Αυτό, χ κατά βάση. Ναι. Ό,τι λέμε κοτίστηκα πάντα όταν δεν ξέρουμε τι να πούμε. Ναι, ναι, χ, ναι, πολύ ναι. Ωραία, πολύ κοτίστηκα, πολύ ναι. Όμορφα. Αυτά, ναι. Okay. Δεν βλέπω διπλό παρόλα αυτά στο παιχνίδι. Και να κάνω 0-6, ας πούμε, αύριο. Με τη ρέντα που έχουμε σήμερα. Ναι. Πραγματικά. 0-8. Ναι. Και Bayern Nike. Πάμε στον εκτόμιλο. Εντάξει, τι να πούμε, εσύ. Εντάξει, τώρα σε ό,τι κατάσταση κάνει η Bayern, τώρα καταλαβαίνει. Που δεν είναι σε καλή κατάσταση. Δεν καθόλου είναι. Καλή. Ούτε είναι. Όμως όταν είχε έρθει δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Σωστό. Οπότε 3 με 4. 2. 2 και σταματάμε γιατί. Δεν σταματάμε. Θέλουμε να φάμε τον Κόβατς. Δεν σταματάμε. Είμαστε μπάγκερ. Θέλουμε να φάμε τον Κόβατς. Και τι παραμένει, με νίκη 2-0 τρώμε τον Κόβατς. Όχι, άμα βάλουμε. 0-0 τρώμε τον Κόβατς. Άμα βάλουμε 4-5 γκολ θα πούνε ρε εσύ ο Κόβατς τι ομάδα έχει κάνει εδώ πέρα. Ναι. Ρε ρίχνει 5 γκολ ο Κόβατς στο Champions League. Αν βάλουμε 2 θα πούνε ρε εσύ. 2-0 και να αφήσουμε και 2 τις ευκαιρίες στο τέλος ναι, λίγο ναι, να δοθούμε. Πούνε ρε εσύ Κόβατς τι γίνεται α πούμε. Ναι. Η Μπάγκερ πολύ αγαπήσαμε, έκανε ευκαιρίες μέχρι το 93, κύριε Κόβατς μου. Okay. Ναι. Έκανε ευκαιρίες και στα ντουζ, ναι. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έκτος όμιλος. Θυμίζω βαθμολογία. City 6, Lyon 5, Σακτάρ και Χόφενχάιμ από 2. Ναι. Και τα παιχνίδια μας είναι City Σακτάρ. Και θα είναι άσος. Και θα είναι άσος. Πολύ καλά τα λες. Και Lyon Χόφενχάιμ. Και θα είναι άσος. Λέω. Και θα είναι άσος. Και θα είναι. Το σκέφτηκες λίγο, αλλά θα είναι άσος. Πάμε στον 7ο όμιλο. Όπου έχουμε Ρώμα και Ρεάλ με 6, Τσέσκα με 4 και Βικτόρια Πλζέν με 1 βαθμό. Και τα παιχνίδια μας εδώ είναι Τσέσκα Ρώμα. Τσέσκα Ρώμα. Χου, λέω εγώ. Εγώ λέω άσος. Ωραίος θα γίνει ο όμιλος με αυτό. Μπορείς να το πεις και ναι, έτσι. Ναι, 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 θα είναι ωραίος. Και τώρα θέλω να προσέξεις, θα πιστεύω λίγο να το σκεφτείς ναι, αυτό το παιχνίδι. Ναι. Είναι Πλζέν Ρεάλ. Ναι. Θέλω λίγο να φέρεις το μυαλό στο προηγούμενο παιχνίδι. Θέλω να τα σκεφτείς λίγο όλα αυτά. Θέλω να μην παρασυρθείς από τον τεμπούντο του Σολάρη. Να είσαι ψύχρεμος και να μου πεις αυτό που θέλω. Θα απαντήσω με τίτλο κειμένου στο site του Sport FM. Ναι. Θα απαντήσω ναι, ακριβώς, ναι, 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 ναι. Με Σολάρη δεν γελάρει. Ναι. Okay. Κατάλαβες τι γίνεται. Μάλιστα. Εγώ λέω ότι μπορεί να έχει θέματα. Στον Περναμπέο είχε πολλά θέματα. Στον Περναμπέο. Τα ξεπεράσαμε κιόλας. Όχι, αλλά είμαστε σε φάση ανάκαμψης. Μάλιστα. Okay. Εντάξει, είναι φοβερό ρε, εσύ, αυτό που γίνεται με τη Ρεάλ. Βγαίνουν όλοι οι παίκτες και λένε. Αυτό δεν έπρεπε να φύγει ο Λοπετέγγι. Εξαιρετικό ο Λοπετέγγι. Ο καλύτερο προπονητή που συνεργάστηκα, κάποιο είπε. Τι διάολο, δεν μπάκουν τα αυτιά μου αυτά τα πράγματα. Και με το Λοπετέγγι σερνόντουσαν και με το που έφυγε κάνα δύο νίκες. Και λες, δεν μπορεί να δει. Μα κοροϊδεύετε, μα κοροϊδεύετε. Ναι, ρε παιδί μου, κάτι είναι πολύ στραβό εδώ πέρα. Είναι πάρα πολύ στραβό. Δεν μπορεί να λες καταρχάς ο καλύτερος που δούλεψε ο προπονητής εκτός αν έκανε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο και είναι ο μοναδικός προπονητής που έχει συναντήσει υψηλό επίπεδο. Που μπορεί και να είναι. Ναι, αλλά επειδή αυτοί που τα λένε έχουν προλάβει και Ζιντάν και ξέρω εγώ, Αντσελότη και Μουρίνιο, οι περισσότεροι έχουν προλάβει. Ξέρεις, κάπου δεν κολλάει και πολύ καλά. 14 μάτς, 14 βαθμοί που ήταν 14 γκολ υπέρ, 14 κατάκτηση. Ναι. Κάπου δεν κολλάει. Δεν πω, τέλος πάντων. Καλή τώρα. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε τον 8ο όμιλο. Έχουμε τη Juve στους 9, 3 στα 3 και χωρίς να έχει δεχτεί γκολ, θυμίζω. United 4, Valencia 2 και Young Boys 1 βαθμό.
Και τα παιχνίδια μας είναι Valencia Young Boys. Και θα είναι άσος. Και θα είναι άσος. Και Juventus United που θα είναι επίσης άσος. Ωραία. Εύκολα. Ναι, ναι. Είχαμε κάποιο, είχαμε κάποιο ζόρι. Όχι, όχι. Είχαμε κάποιο θέμα. Όχι, δηλαδή ένιωσες κάπου να. Να κομπιάζω, όχι. Ναι, ναι. Όχι, όχι. Να έχεις θέμα. Όχι, όχι. Όχι, πολύ καλά. Αισθάνομαι θα είναι μια καλή μέρα, όπως και σημερινή. Όπως ξεκίνησε τουλάχιστον και σημερινή. Γιατί εντάξει, έχουμε ακόμα. Εντάξει. Έχουμε ακόμα. Γιατί το λες αυτό. Εντάξει. Γιατί το λες. Λοιπόν, και έχουμε και Europa, διότι όπως καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, από αύριο και μετά, ξέρετε πώς πάει. Fight Club κανονικό την άλλη Δευτέρα, με το καλό. Διότι αύριο έχει ΑΕΚ, Πέμπτη έχει τα Europa, Παρασκευή έχει το μπάσκετ. Παρασκευή έχει το μπάσκετ, οπότε καταλαβαίνετε πώς πάει η δουλειά. Λοιπόν, οπότε πούμε από σήμερα και για το Europa, εντάξει, όσα προλάβουμε τώρα μέχρι τις 11 και τα υπόλοιπα μετά. Κάτι Λούμπεν παιχνίδια, μην τα πιάσει τώρα. Πιάσε τίποτα πιο. Τι είναι πιο Λούμπεν, μπαμπάτσικα. Έχει κάτι Λούμπεν τώρα. Μου λες, όταν μιλάς για Ευρώπη, μου λες κάτι Λούμπεν. Κάτι Λούντογκόρετ εννοείται, κάτι τέτοια. Κάτι Αεκλάρνακα. Ναι, ναι, όχι, Αεκλάρνακα, ρε φίλε, τη σεβόμαστε. Όλα, Λούντογκόρετ, Αεκλάρνακα. Πρώτο όμιλο. Δεν σου λέω ούτε βαθμολογία, τίποτα. Χι. Δεν πάει καρδιά να παίξω κόντρα την Αεκλάρνακα. Δεν πάει. Εντάξει. Όμιλος με Σάλτσμπουργκ, Λιψία, Σέλτικ, Ρόζεμποχ, σ' αρέσει να το προσπεράσουμε. Μια χαρά. Μια χαρά. Σ' αρέσει. Ωραία. Τότε να το πιάσουμε. Έχουμε Σέλτικ, Λιψία. Άσος. Και Ρόζεμποχ, Σάλτσμπουργκ. Διπλό, λέω εγώ. Οκ, διπλό. Όμιλος Ζενίτ, Σλάβια Πράγα, Κοπενχάγη, Μπορντό, σ' αρέσει. Όμιλος με Κοπενχάγη δεν μ' αρέσει. Προφανώς. Είναι δυνατόν. Έλεγε. Η αγάπη μας θα ζει. Α, συγγνώμη. Βγήκε για λίγο, επειδή συζητάγαμε την ιστορία αυτή με τις λίγες και την ιστορία για τα WikiLeaks την Παρασκευή, και βγήκε ο Χρήστος Χαραλαμπόπουλος έτσι 2-3 λεπτά, επειδή είχε γράψει γι' αυτό στο παρελθόν, και είπε ότι κανονικά η πιο μεγάλη ιστορία που πρέπει να σκάσει είναι η ιστορία της Zenit. Να υπάρχει πιο βρώμικη ιστορία από την ιστορία της Zenit γενικώς. Ναι. Λοιπόν, το λέω επειδή τώρα την είδα στον όμιλο. Λοιπόν, στον όμιλο είναι η Zenit 7, Σλάβια 6, Κοπενχάγη 4, Μπορντό χωρίς βαθμό. Και τα παιχνίδια μας είναι Σλάβια Πράγα, Κοπενχάγη. Μεγάλο διπλό, τι ρωτάς. Γιατί γελάς δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Ναι, ναι, ναι. Λέει, και δεν έχεις πίσει στην αρμάδα του Ζέκα. Έχω. Ωραία. Και Μπορντό Zenit. Δεν θα πάρει κανένα βαθμό με Μπορντό επιτέλους. Έτσι λέγαμε, αλλά δεν. Όχι. 0-3, ρε φίλε. Δεν θα πάρει τώρα κανένα. Και τελειώνει φταί. Και πρόκριση. Ξέρω εγώ. Ένα χιναράκι λες. Ένα. Εντάξει. Όμιλος με Δυνάμο Ζάγκρεμπ, Φενέρ, Σπαρτάκ, Τερνάβα και Άντερνεχ μας ενδιαφέρει. Μοριακά. Επειδή είσαι εσύ. Επειδή είσαι εσύ, μόνο για σένα το κάνω, να ξέρεις. Σπαρτάκ, Τερνάβα. Για σένα το κάνω, γι' αυτό σου λέω. Εντάξει, τότε αν δεν ήσουν εσύ, τώρα πια Σπαρτάκ Τρνάβα. Τότε να μην σου πω το παιχνίδι της Σπαρτάκ Τρνάβα, θα σου πω το άλλο. Φενέρ Άντερλεχτ, αρέσει ω παιχνίδι. Ωραία, μια χαρά, άσος. Μπράβο, είδες που ήταν δύσκολο. Όμιλος Άρσεναλ θέλουμε. Εντάξει. Άρσεναλ Σπόρτινγκ, Βόλφλα, Πολτάβα, Καραμπάκ. Κατάλαβε τώρα τι κάνει. Κατάλαβε με την Πολτάβα. Ναι, όχι, είναι καθαρισμένο όμιλος. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Το όμιλο του Ολυμπιακού, λέω να τον πούμε. Ας τον πούμε. Έτσι. Καταρχάς να θυμίσω τον όμιλο του Ολυμπιακού τι γίνεται. Ναι. Έχουμε Μπέτις 7, Μίλαν 6, Ολυμπιακός 4, Ντουντελάζ άνευ βαθμού. Συγγνώμη. Δεν με έχει σήμερα Ολυμπιακός Ντουντελάζ άσος, εντάξει, χαίρο πολύ. Πώς το λένε. Χερόπουλος, ναι. Χαίρο πολύ Χερόπουλος. Και. Sorry γιατί χάθηκα λίγο. Και Μπέτις Μίλαν. Θα ξανακερδίσει Μπέτις, θέλω να σου πω. Έτσι νομίζω κι εγώ. Θα ξανακερδίσει Μπέτις. Έτσι νομίζω κι εγώ, και αυτό το παιχνίδι θα οριστικοποιήσει. Επειδή άκουγα διάφορα την άλλη φορά τι κάνει, ποιον κυνηγά ο Ολυμπιακός και τι κάνει. Και πραγματικά μου δημιούργησε απορία. Παιδιά, ο Ολυμπιακός και κάθε ελληνική ομάδα κυνηγάει πάντα αυτόν που είναι ακριβώς από πάνω στη βαθμολογία. Ναι. Αυτόν κυνηγάει. Ναι. Τώρα κάτι θεωρίες, τι θα φτάσουμε στο έκτο παιχνίδι, τι θα κάνουμε. Ναι, okay, αλλά αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός ποιον κυνηγάει, αυτόν που είναι από πάνω του. Ναι. Και αυτό μου από πάνω του τον έχει στο Καραϊσκάκης για να το κερδίσει. Μπράβο. Και να το καβαλήσει. Ξεκάθαρα. Έτσι. Λοιπόν, ναι. Αύριο πιθανώς να έχουμε Μπέτις στους 10, Ολυμπιακός στους 7, Μίλαν στους 6 και βλέπουμε τι θα κάνουμε. Εκεί πάει τώρα. Λοιπόν, δελτίο αθλητικών ειδήσεων, γυρίζουμε σε λίγο. Λοιπόν, δεύτερη ώρα Fight Club. Ξεκίνησαν τα δεύτερα ημίχρονα στα παιχνίδια του Champions League.
Δεν έχουμε κάποιο γκολ μέχρι στιγμής. Παραμένουν όσοι έχουν, δηλαδή Ίντερ Μπαρσελόνα 0-0, τότε να παίζει 0-1, Νάπολη Παρί 0-1, Πόρτο Λοκομοτιβ Μόσχας 2-0 και Σάλκε Γαλατά Σαράι 1-0. Και εμείς συνεχίζουμε τη μικρή μας περιήγηση, την οποία κάναμε στο Europa League. Είμαστε στον όμιλο του Ολυμπιακού και πάμε παρακάτω. Ναι. Όμιλο Rangers, Villarreal, Rapid Vienna, Spartak Moskva, θες? Εντάξει, ξέρω εγώ. Ναι. Ναι, δεν είσαι και πολύ πιστικός. Okay. Rapid Vienna, Villarreal, λοιπόν. Διπλό. Ναι. Okay. Ναι. Και Spartak Moskva, Rangers. Χου. Άσος. Όμιλο Άιντραχτ, Λάτσιο, Απόλλων, Λεμεσού, Μαρσέι. Ναι. Το θέλουμε αυτό, ναι. Οπωσδήποτε. Οκ. Okay. Λοιπόν. Λάτσιο Μαρσέι. Θα είναι άσος. Θα είναι άσος, ναι. Και από όλο λέμε σου Άιντραχτ. Μεγάλος άσος. Πώς θα έρθει, 3 στα 3 έχει κάνει. Μεγάλος άσος. Από όλο λέμε σου. Ψυχάρα. Ψυχάρα. Λέμε σάρα. Όμιλος Γκένκ, Μάλμε, Σάλτσμπουργκ, Μπεσίκτας, δεν νομίζω ότι σε συγκινεί. Όχι. Όχι. Όμιλο Κράσνοντα, Σταντάρ Λιέγη, Σεβίλη και Αχισάρ Μπελεντίγεσπορ, που έχουμε τριπλή ισοβαθμία στου 6. Γεια σου. Μάλιστα. Αστάνα, Δυναμό και Εύου, Ρενέ, Ρεν Γιάμπλουνετ. Για την Αστάνα και μόνο. Πού παίζει η Αστάνα, παίζουμε. Μόνο αυτό θε. Μόνο Αστάνα. Μόνο Αστάνα. Μόνο Αστάνα. Λοιπόν, η Αστάνα παίζει. Κάτσε να τη βρούμε κιόλα. Που διάλο παίζει η Αστάνα. Λοιπόν, έχουμε Δυναμό και Εύου, Ρεν και έχουμε Αστάνα Γιάμπλουνετ. Μεγάλο άσο. Είναι μεγάλο αυτό. Πάναρο. Είναι. Όμιλο του ΠΑΟΚ θα το πούμε. Βέβαια. Όπως καταλαβαίνουμε, προφανώς είναι το Group L. Θυμίζω τη βαθμολογία πριν απ' όλα. Τσέλσι 9. Μπάτε, ΠΑΟΚ και Βίντι από 3. Ναι. Ωραία. Mm-hmm. Και τα παιχνίδια μας έχουν ως εξής. Είναι Βίντι, ΠΑΟΚ. Πρέπει να κερδίσει ο ΠΑΟΚ, εσύ. Πρέπει να κερδίσει. Πρέπει να κερδίσει. Θα κερδίσει. Πρέπει να κερδίσει, θα κερδίσει. Θα κερδίσει. Και εγώ δεν θα κερδίσει. Και εγώ δεν θα κερδίσει. Και μπάτε μπορούσε ο Τσέλσι. Τσέλσι. Θα το πάρει, ναι. Συμφωνώ και εγώ και θα τελειώσει το παραμυθάκι αυτό. Εντάξει, τελειώσαμε. Αυτό ήταν. Δεν ήταν και τίποτα. Πώς το λένε. Σοβαρό. Ναι. Κατάλαβες. Ναι, υπάρχει αυτό ο ένα τίμιο. Ο οποίος έπαιζε στη... Ποιος. Μάλιστα. Το έβγαλε ο GG's. Για να δούμε τη φάση. Ναι. Ωραίος. Ναι, ήταν ένας τύπος ο οποίος παίζει στη Ρωσία. Φανατίκ Λαμπόκα. Ναι. Και ο οποίος πήρε 2 κίτρα σε 15 λεπτά. Και όλοι λένε το έκανε, ας πούμε, για να πάνε το μάτς. Εντάξει. Εντάξει, εσύ. Ακραίο είναι αυτό το πράγμα. Ακραίο είναι αυτό το πράγμα. Αλλά και από την άλλη μεριά τώρα, αν έγινε, μπορεί να το κακολογήσεις. Ναι, όχι. Όχι, προφανώς. Όχι, προφανώς. Λοιπόν. Θέλω να πούμε κάτι άλλο το οποίο μας το. Το έφερε υπόψη μας Κωνσταντίνα Πανούτσα. Είναι πραγματικά ενδιαφέρον θέμα. Αυτές τις μέρες ετοιμάζεται να ξεκινήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες η δίκη του Ελτσάπο, ναι. Του Χουακίν Ελτσάπο Γκουσμάν, του πλέον διαβόητου βάρων ναρκωτικών στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή ήταν επί 25 χρόνια, ας πούμε, ήταν ο αρχηγός. Έχει γίνει και σειρά. Ναι, ναι, το Τσάπο, ναι. Έχει γίνει και σειρά. Λοιπόν, τι γίνεται λοιπόν, ήταν στη διαδικασία, ξέρω εγώ, επιλογής ενόρκων και λοιπά, ήταν να ξεκινήσει η δίκη. Υπήρχε λοιπόν ένας υποψήφιος ένορκος, ο οποίος ζει μεν στη Νέα Υόρκη εδώ και 20 χρόνια, αλλά ήταν γεννημένος στο Μεντεγίν της Κολομβίας. Και καθώς μαζεύονται στην αίθουσα, συγγνώμη, καθώς μαζεύονται στην αίθουσα λοιπόν ένορκοι και τα λοιπά, πάει ο τύπος αυτός και ρωτάει ένα κλητήρα του δικαστηρίου. Λέει, μπορείς να πας λίγο στον Ελτσάπο να του ζητήσεις ένα αυτόγραφο για μένα. Λέει, τι είναι ρε παιδιά. Λέει, ένα αυτογραφάκι ρε παιδί μου. Εντάξει, γίνεται τσιμουρλής όπως καταλαβαίνεις. Ναι.
Ζητάει ο εισαγγελέας να απορριφθεί ο ένορχος. Συνήγορος περάσπισης λέει όχι να μείνει. Οπότε παρεμβαίνει ο δικαστής και του το ρωτάει. Του λέει, ρε φίλε, γιατί ζήτησες αυτόγραφο από τον κατηγορούμενο? Και του λέει, επειδή είμαι θαυμαστής του. Ναι, εντάξει. Απάγαινε αγόρι μου. Εντάξει, τώρα στη φάση αυτή που είμαστε της επιλογής ενόρκων. Πώς? Δεύτερο εισάρκη, μάλιστα. Στη φάση επιλογής ενόρκων, λοιπόν, δεν είναι μόνο αυτός ο οποίος έφυγε. Δύο γυναίκες. Μήπως το έκανε για να φύγει με έναν τρόπο πιο κόμψο, πιο εύσημο, ναι, μπορεί. Αν πήθερο να φύγω, με αυτό που έκανε τον φύγανε. Μπορεί. Δηλαδή, θα ήθελες να είσαι ένορκος που θα δικάσει τον Ελτσαπό? Όχι. Κατάλαβες τι γίνεται? Δεν θα ήμουν. Αυτό ακριβώς θα σου έλεγα. Ναι. Δύο γυναίκες έχουν ήδη αποκλειστεί από τη διαδικασία. Διότι φοβούνται αντίπεινα, όπως είπαν, από συνεργάτες του Ελτσαπού. Μία άλλη γυναίκα είπε στο δικαστήριο ότι η μητέρα της απειλεί να μετακομίσει αν γίνει η κόρη της ένορκος στη δίκη. Ναι. Ένας άλλος έπαθε κρίση πανικού. Λογικό, ρε εσύ. Λογικό. Εντάξει. Τι να κάνεις. Ξέρουν τη φάτσα σου, ξέρουν το όνομά σου, ξέρουν με τον Παύρο που μένεις. Ναι. Την οικογένειά σου, δηλαδή, γιατί να το κάνεις αυτό στον εαυτό σου? Εν τω μεταξύ, για την προστασία των ενόρκων, όλη αυτή η διαδικασία διεξάγεται κυκλισμένο των θυρών. Ναι, ναι. Τα ονόματά τους είναι απόρριτα και θα συνοδεύονται κάθε μέρα στο δικαστήριο. Ναι. Αλλά δεν θα σε σώσουν. Ναι, όχι. Δεν θα σε σώσουν αυτά. Να ξέρω, ο τύπος κατηγορείται, το επίσημο κατηγορητήριο είναι ότι ήταν επικεφάλης από το 89 μέχρι το 2014 του καρτέλ της Σιναλώα, το οποίο εισήγαγε στις ΗΠΑ περισσότερους από 154 τόνους κοκαΐνης, τεράστιες ποσότητες ηρωίνης, μεθαμφεταμίνης και μαριχουάνας συνολικής αξίας 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Όχι, δεν θες να δικάσεις έναν τον άνθρωπο. Δεν θες να είσαι, ας πούμε, στο σώμα των ενόργων που πιθανότατα τον καταδικάσεις. Δεν θες. Πάμε και άλλα πράγματα στη ζωή σου να κάνεις, παιδί μου. Ξέρω εγώ, να πέσεις από ένα αεροπλάνο χωρίς αλεξίπτωτο. Και αυτό παίρνεις στα ρίσκα σου. Λες, μπορεί και να ζήσω. Ναι. Κάποιοι έχουν ζήσει. Ναι. Μπορεί να πέσω πάνω σε ένα στρώμα από αφρολέξ, ας πούμε, πάχους, 100 μέτρων. Δεν μπορεί να βρεθεί ένα στην ερημιά. Προφανώς. Ναι. Γιατί μπορεί. Λιγότερο επικίνδυνο να πέσει από αεροπλάνο χωρίς αλεξίπτωτο από αυτό το πράγμα. Συγγνώμη. Από την άλλη, κάποιοι πρέπει να είναι ένορκοι. Δηλαδή, κάποιοι τελικά θα υποχρεωθούν να το κάνουν. Δηλαδή, δεν γίνεται να την... Όπως έγινε και στην ταινία Οι Αδιάφθοροι, The Untouchables, ναι. Όταν, ας πούμε, φτάσαμε στην τελική φάση που θα δικαζόταν ο Καπόνε και ήταν όλοι οι ένορκοι πιασμάν. Ναι. Και πήγε το σημειωματάκι ο Έλιοτ Νες στο δικαστή. Είπε ο δικαστής να φύγουν αυτοί, πάρτε διπλανή αίθουσα, κάτι ένορκος που είναι για μια υπόθεση διαζυγίου. Ναι. Και τους φέρανε μέσα. Έτσι. Άτυχη, λέω εγώ, η ένορκη της υπόθεσης διαζυγίου. Άτυχη, αλλά συμβαίνουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν έχουν καλέσει ποτέ ένορκο. Όχι. Δεν μένα. Σε τίποτα από όλα αυτά, ούτε ξέρω δικαστικό αντιπρόσωπο. Τίποτα από όλα αυτά ποτέ. Δικαστικό αντιπρόσωπο γιατί δεν είναι δικηγόρο, εσύ? Όχι, αυτό που σε κάνω εκλογέ. Τι κάνει. Εκπορευτική επιτροπή. Ναι, και λέω. Καλά, μην κακομελετά τώρα. Κακομελέτησε τώρα και θα γίνει μια στραβή ένα από του δύο να μα καλέσουν. Εγώ εύκολα τώρα. Τώρα πια στο βρωμό στο μάσο. Γιατί ρε, κακό είναι. Γιατί καλό είναι να πηγαίνει το πρωί στο βράδυ και να κάτσει εκλογικό κέντρο. Καλό είναι. Όχι, γιατί θα έχουμε εκλογέ τώρα, δηλαδή. Θα έχουμε το αργότερο σε ένα χρόνο θα έχουμε. Μπορεί να έχουμε και το Μάιο. Θα έχουμε, ενώ μπαίνουμε στην προεκλογική περίοδο, είτε έτσι είτε αλλιώς, και η τετραετία να εξαντληθεί. Καταρχάς έχουμε ευρωεκλογές, δημοτικές. Ναι, ρε, εντάξει, μαζί με τις ευρωεκλογές θα γίνουν. Εντάξει, ωραία. Αυτό είναι το λογικό. Άρα... Μαζί με τις ευρωεκλογές θα γίνουν και εθνικές. Αυτό να σου πω, ρε παιδί μου, δεν έχεις κατά νου ότι μπορεί να είναι και λίγο χάβαλο η φάση? Καθόλου όμως. Όχι. Όταν πηγαίνεις να ψηφίσεις, τους βλέπεις. Τι ωραία που διασκεδάζουν εκεί. Βλέπεις κάτι ευτυχισμένες φάσεις του τύπου. Όχι, α, εδώ πέρα στήσαμε παρτάκι, ωραίο. Πλάκα κάνεις τώρα. Ο θάνατος αλεπούς είναι εκεί πέρα. Δεν έχεις κανένα δικό σου που να πήγε φορευτική να στα πει. Που ένας την κοπανάει, άλλος φεύγει, κάποιος μένει πίσω. Αυτό. Λες τώρα, λέει, αλλά πεταχτώ 5 λεπτά, λείπει 3 ώρες. Κάποιος μαλάκας μένει πίσω και πρέπει να πάρει τη ζωή του. Ναι, τι να κάνεις εσύ. Εμείς με ένα χάρακα είσαι τώρα, γιατί να έχεις μείνει ονόματα ή κάθεσαι και μαζεύεις ψηφοδέλτια. Και μετά κάθεσαι και μετράς ψήφους, ας πούμε. Ναι. Και ξανά αυτό και να τσεκάρουμε, να διπλοτσεκάρουμε, μην κάνουμε κανένα λάθος. Εντάξει, από την άλλη δεν νιώθεις ότι συμμετέχεις στη μεγάλη γιορτή της δημοκρατίας? Και έρχονται εκπρόσωποι των κομμάτων εκεί. Δεν το είχα σκεφτεί. Καταλάβες, θα σου έρθει να πούμε ο... Δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Που έτσι, αλλιώς,
Ξαυγίτης. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Παράλλος. Ναι. Αυτό εδώ δεν βλέπετε καν ψηφοδέλτια και δεν τα έχετε πρώτη θέση μούρη. Δεν είναι πράγμα. Και είσαι από το πρωί ως το βράδυ. Είσαι από το πρωί ως το βράδυ. Από την Ανατολή μέχρι τη Δύση. Ποια Δύση? Και μετά τη Δύση. Γιατί μετά κάνεις την καταμέτρηση. Ναι. Τρως όλη τη μέρα. Πλάκα κάνεις. Ναι. Όχι τελικά. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε. Αν γίνεται. Ναι. Αν γίνεται. Και ας επιστρέψουμε σε ένα από τα πολύ αγαπημένα μας θέματα. Τους αυτοδημιουργητούς Έλληνες influencers. Κώστα. Α, μπράβο. Διότι με νεότερα άρθρα και νεότερα καταγεγραμμένα ρεπορτάζ, όπως διαβάζω εδώ σε καλά και έγκυρα site, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, Κώστα, φίλες και φίλοι που μας ακούτε, ναι, υπάρχουν άνετα, ναι, που σημαίνει το λιγότερο, ναι, 20.000 influencers. Οι influencers. Ναι. Ναι. Πιστεύεις ότι είναι πολύ? Πιστεύω ότι είναι όσοι πρέπει να είναι η πνευματική ταγή αυτού του τόπου. Όταν λέμε με influencer. Ποιος έβαλε γκολ εδώ, συγγνώμη που. Ναι, λοκομοτίβ. Μάλιστα. Influencer, instagrammer και youtuber όλοι μαζί. Ναι, ναι. Είναι αυτοί, έτσι. Ναι. Αλλά είναι άνετα 20.000. Αλλά ποιο είναι το. Το catch. Ποια είναι τα σημαντικά πράγματα. Τα σημαντικά πράγματα μας προσφέρει νεότερη ενημέρωση είναι ότι, εντάξει, αυτό που λέγαμε, ok, καλό είναι να έχει 100-200.000, αυτό που λέγαμε, για να έχει και το κοινό βέβαια και το αντίστοιχο engagement, mm-hmm, για να τα χώσουν οι υπόλοιποι. Αλλά πλέον πεδίο δόξης λαμπρών υπάρχει για τους μικρούς λογαριασμούς. Ναι, δηλαδή, Κώστα, φίλες και φίλοι, γιατί νομίζω ότι δεν λέμε κάθε φορά τα ίδια. Ναι. Τώρα εδώ θα μιλήσουμε λίγο για τους micro-influencers. Ε? Τι λες? Πώς με βλέπεις? Οι οποίοι είναι σε ποιες κατηγορίες? Τι εννοείς σε ποιες κατηγορίες? Εννοώ, γιατί πόσα μιλάμε, γιατί οι followers μιλάμε για τους micro-influencers. Οι micro-influencers μπορεί να είναι... Σε τι... Πόσους followers έχουν, ρε παιδί μου, και είναι micro αυτοί? 15. Μάλιστα. Για παράδειγμα. Δηλαδή, γιατί έχει λογική ρε εσύ, σου λέει κάποιος. Αν έχεις 70.000, για παράδειγμα, ναι, followers. Ναι. Φωτογραφίες παίρνει, ξέρω εγώ, 4.000 like. Ναι. Αλλά έχεις 20 σχόλια, mm-hmm, όλα όλα είναι μειονέκτημα. Ενώ αν έχεις 15.000 followers, παίρνεις 2.000 like. Αλλά έχεις 150 σχόλια από κάτω. Ναι, είναι ενεργός πυρήνας, είναι χαμούλης. Είσαι ελκυστικός. Ναι. Και λέγεται ότι διάφορες εταιρείες, αναφέρονται και συγκεκριμένες εδώ πέρα τώρα, δεν θέλω να τις πω, ότι προτεραιότητα πλέον στις προτιμήσεις των εταιρεών έχουν οι 10.000 και οι 20.000. Έτσι. Λογαριασμοί. Οι οποίοι 10.000 και 20.000 λογαριασμοί μπορούν να χτίσουν δυναμική που να παίξουν με αναρτήσεις των 1.500 ευρώ έκαστη. Τι λες τώρα, τόσο πολύ? Παραπάνω από το 500 και παίρνουν οι άλλοι. Ναι, και εδώ λίγο πρέπει να τα δούμε τα πράγματα. Μάλιστα. Δηλαδή, γι' αυτό είναι καλός ο Μαλιάτης και ο Κοντοπίδης και η μικρή Ολλανδέζα, ξέρω εγώ. Και έχουμε πενάλτη για την Νάπολη. Ναι, λοιπόν, έχουμε πενάλτη για την Νάπολη. Νομίζω ήταν offside στο ξεκίνημα της φάσης. Το... Ορίστε. Ναι, τώρα που ήταν στο replay. Ο Insigne το σουτάρει. Ποιος είναι αυτός? Για να δούμε. Παρά το Μπουφόν δεν είναι πεναλτάκιας. Ναι. Κάπως τον βλέπεις και μικραίνει το τέρμα όταν κάθεται. Παρότι δεν είναι ο εξπέρ στις αποκρούσεις πέναλτι. Όχι, δεν σου δίνει αυτή την εντύπωση. Ναι, ναι, μου τη δίνει. Για να δούμε. Όχι, όχι, ήταν πάρα πολύ καλά εκτελεσμένο. Καλά έπεσε, αλλά ήταν τρομερά εκτελεσμένο. Ήταν σιρτό, δυνατό, στην αγωνία. Δηλαδή εκεί δεν πιάνεται. Και ντάμπ. Ήταν πλανόδοξο. Δεν πιάνεται αν πέσεις σωστά, αν πέσεις όντως την ώρα που χτυπάει. Ναι, ναι. Μόνο αν φύγεις νωρίτερα μπορεί να φτάσεις, ναι, στην. Να φύγεις νωρίτερα με 1-2 βηματάκια και να πέσεις. Μόνο, mm-hmm, έτσι φτάνει ο τερματοφύλακας στην άκρη. Και θα έλεγα όχι ένας τερματοφύλακας 41. Όχι, 40 ρε φίλε, γιατί το μεγαλώνεις. Καλά, εντάξει, στα 40. Όχι, εντάξει. 40 ρε εσύ. Εντάξει. Πόσο δηλαδή. Πόσο δηλαδή. Τέλος πάντων. Λοιπόν, οπότε ναι, κατάλαβες τι γίνεται. Ναι. Οπότε πρέπει να είσαι, τα παίζουν τώρα με micro-influencers, mm-hmm, και άφθαρτοι κιόλας. Ναι. Δηλαδή, ερχόμαστε. Ναι. Ερχόμαστε. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι απευθύνονται στην επόμενη γενιά πια των καταναλωτών. Στους 15-25, οι οποίοι δεν μεγάλωσαν με τηλεόραση, ναι, τόσο, ναι, 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 όσο
με YouTube πια. Mm-hmm. Άρα τα δικά τους, ας το πούμε, η δική τους συνήθεια, η δικιά τους, πώς να πούμε, η δικιά τους φάση, και οι δικοί τους γνωστοί άνθρωποι είναι αυτοί που, πώς το λένε, αυτοί που βλέπουν στο YouTube. Εσύ το ξέρεις, φαντάζομαι, και από το γιο σου, ξέρω και από μικρότερα παιδάκια, ποια τηλεόραση δεν. Ενώ YouTubers κάτω και σου λένε, έλα να δούμε αυτόν, έλα να δούμε εκείνον, αυτόν, τον Κύπριο, ξέρω εγώ, τον Έτσι, τον Κοντοπίδη, τον Του Τζέι, δηλαδή όλους τους ξέρουν απ' έξω ακατοτά. Μαλιάτσιδες, όλοι τζαράγιδες, δηλαδή όλους αυτούς, έναν προς έναν τους ξέρουν. Αυτοί είναι οι αντίστοιχοι που λέγαμε, αυτή είναι η δική τους showbiz, να το πω έτσι, κατά κάποιο τρόπο. Ισχύει. Ναι. Λοιπόν, έτσι πάει. Έτσι πάει, τέλος πάντων, η δουλειά. Εντάξει. Μια χαρά. Τέλος πάντων. Οπότε γίνεται και αυτή η δουλίτσα. Θέλω να το πω. Τώρα, αν λένε κακές γλώσσες ότι αυτό το πράγμα είναι μια φούσκα που θα σκάσει, ποιος ξέρει. Ποιος ξέρει. Ποιο να σκάσει, οι micro-influencers. Οι influencers γενικώς. Οι influencers. Εντάξει, σε όσο γιατί προλάβουν λέει... να βγάλουν λεφτά οι άνθρωποι. Όσο προλάβουν να βγάλουν λεφτά. Α, θα σκάσει, λες και εσύ. Κάποια στιγμή θα σκάσει. Ναι, αν ρωτάς εμένα, θα σκάσει για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο. Διότι προσωπικά δεν πιστεύω ότι υπάρχει πρόσωπο που δημιουργεί δεσμό με καταναλωτή. Να το πω έτσι. Δεσμό δεν ξέρω να δημιουργεί, αλλά δημιουργούν συνήθειες. Σε σχέση με το προϊόν. Ναι, δημιουργούν συνήθειες. Και επειδή νομίζω απευθύνονται κυρίως στα κορίτσια. Ισχύει. Περισσότερο από τα αγόρια, σε λογική πώληση προϊόντων, δηλαδή σε λογική του ότι δείχνω κάτι εδώ για το οποίο έχω πληρωθεί, το δείχνω για να το αγοράσουν ή κάνω ένα διαγωνισμό και δίνω δύο αρώματα και δίνω δύο φορέματα. Εκεί χτίζεται μια συνήθεια με τη λογική του ότι κάτι έχω να κερδίσω εγώ από εδώ, κάτι έχω να πάρω, έχω ένα δώρο. Ναι. Ή άμα κάνεις κάτι με πάρα πολύ μεγάλη σταθερότητα και συνέπεια. Ναι. Δηλαδή για παράδειγμα, θα αναφέρω συγκεκριμένο παράδειγμα που τυχαίνει να ξέρω, κατά τύχη όμως το ξέρω, αλλά ξέρω και από μέτρηξ και από analytics ότι δουλεύει η δούξα νομικού, ας πούμε. Σω κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο τώρα εδώ πέρα. Ναι, είναι top. Η δούξα νομικού, δεν είναι γενικός top, έχει συγκεκριμένα μια συνεργασία με μια εταιρεία ρούχων, δεν θυμάμαι τώρα πια, αλλά είναι εκεί. Είναι αφοσιωμένη. Ό,τι φωτογραφία τη φοράει τα ρούχα αυτή συγκεκριμένη εταιρεία. Και αυτό το πράγμα λειτουργεί. Αυτό τυχαίνει να ξέρω ότι λειτουργεί. Δηλαδή αυτό σημαίνει λειτουργεί. Έχουν πάρει πολύ πάνω οι πωλήσεις. Αλλά αυτό γιατί πια κάθε φωτογραφία συνοδεύεται είναι από αυτά τα ρούχα. Σε φάση που δεν τα αναφέρει πια από ένα σημείο. Ναι, δεν τα αναφέρει, δεν τα απολύπτει. Γιατί είμαι αυτά. Γιατί να ξέρω ότι σε κάθε φωτογραφία μου φοράω αυτά τα ρούχα πια. Τέλος. Δεν υπάρχει τίποτα. Όλα μέσα στα κορίτσια ξέρουμε τι φοράει. Παιδιά, εσείς με τους micro influencers, με τους 300 followers. Μπα, πάρετε κάνα πακέτο πακοτίνια δώρο. Ναι. Μα δεν είναι κακό. Όχι. Μια χαρά είναι τα πακοτίνια. Δεν είναι άσχημο. Δεν είναι άσχημο, δηλαδή. Τι να κάνεις άμα είσαι micro influencer, δηλαδή. Να είσαι σίγουρος ότι πολλοί κόσμοι ψάχνετε να χωθεί τώρα εκεί πέρα. Δεν ξέρει πώς να χωθεί. Ναι. Έτσι, όπως καταλαβαίνεις. Είμαι βέβαιος, δηλαδή, ότι βλέπουμε και θα συνεχίσουμε να βλέπουμε, ξέρεις, φωτογραφίες που σκοπό θα έχουν. Αλλά εντάξει, σάμα τις και εταιρείες τώρα θα μου πεις, τέλος πάντων, πας φέτος, εντάξει, είναι λίγο, είναι και κομική από ένα σημείο και μετά η ιστορία αυτή. Τέλος πάντων, πας φέτος. Εγώ πάντως χαίρομαι, θέλω να σου πω, για κάθε ιστορία influencer που διαβάζω ή ψευτο influencer, όπως εκείνη της τύπησας Ιρλανδή νομίζω ήτανε, η οποία προσπαθούσε να κάνει τσάμπα διακοπές και έπαιρνε κάτι ξενοδοχεία στην Αγγλία και τη Σκωτία και τους έλεγε είμαι influencer, απαράτα μας κοπέλα μου, απαράτα μας, που τους έλεγε είμαι influencer, θα έρθω να μείνω δωρεάν σε εσάς και θα ανεβάζω post. Εντάξει ρε εσύ τώρα, αυτό είναι κωμικό, δηλαδή αυτό σε έναν, τέλος πάντων, όχι και τόσο όχι και τόσο ευθύ, αλλά νομίζω πετυχημένο για την περίπτωση παραλληλισμού, θυμίζει μια παλιά εργασιακή λογική τύπου έλα θα δουλέψει σε μένα επειδή είναι πολύ καλό, δεν θα σε πληρώνω αλλά επειδή είναι πολύ καλό μαγαζί είναι τιμή σου να δουλεύει σε μένα. Όχι, η λογική ήταν να δεν σε πληρώνω θα βγάζει tips και επειδή είναι πολύ καλά τα tips θα είναι πολύ καλύτερα από να σε πληρώνω. Όχι, λέω για δουλειές, επειδή είναι δημοσιογραφικές για παράδειγμα. Ναι.
Ότι δεν είναι πολύ καλό μαγάζι, αλλά θα δουλέψω. Αλλά εντάξει, είμαστε πολύ καλό μαγάζι. Δεν μου κάνει τρομερή διαφήμιση για τον εαυτό σου. Είναι η ίδια ιστορία. Σου λέω: είμαι influencer, έχετε να βγάλετε από μένα, άρα θα έρθω να μείνω δωρεάν. Απαρατήστε μα. Απαρατήστε μα είναι η απάντηση. Έγινε αυτό το πράγμα δηλαδή. Τέλος πάντων, λοιπόν. Ποιο έβανε πόλε, βάλει Πόρτο, δεν πρόλαβα. Πόρτο, ε. Ναι. 3-1 δηλαδή. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα update πριν φύγουμε για το δελτίο. Λοιπόν, είμαστε στο 61ο λεπτό στα πρώτα παιχνίδια, 73ο στο Μιλάνο. Και έχουμε Ίντερ Βαρσελόνα 0-0. Τότεναμ PSV Eindhoven 0-1. Νάπολι Παρίσι Σεν Ζερμέν 1-1. Πόρτο Λοκομοτίβ Μόσχας 3-1. Και Σάλκε Γαλατά Σαράι 2-0. Εδώ είμαστε. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων τραγουδάκι και επιστρέφουμε για να πάμε παρέα με τα μηνύματά σας μέχρι τις 12. Λοιπόν, φάθηκα από το τελευταίο ημίωρο. Τα παιχνίδια μπαίνουν σιγά σιγά στο τελευταίο δεκάλεπτό τους. Τα παρακολουθούμε. Πες για τον γκολ Τότεναμ. Γκολ Τότεναμ. Γκολ ο Χάρι Κέιν 1-1. Ισοφάρισε η Τότεναμ την PSV. Είμαστε. Λέει ο Μπύρος Βενετίας, είμαι ο μόνος που ήταν ακούει την έκφραση 1-2 στο ράδιο. Θυμάμαι αυτόματα την απάντηση. Ένα κρύο του γέρου νεκροθάφτη στο δεκόπανι. Όχι. Όλο ναι, αλλά. Εγώ. Τι θυμάται και ο Ρήλος, οπότε. Ναι. Εντάξει. Okay. Εντάξει. Εντάξει. Το Ρήγας Φενιστινλής έπαιξε πολύ, όπως καταλαβαίνετε, από διάφορους. Δεν λέω, το λέω γιατί δεν είστε ένας, ναι. Έπαιξε από αρκετούς. Μεγάλη αλήθεια, από τον Κουρμπέλι Ντάνς, όλοι όταν βγάζουμε λεφτά από ATM, έχουμε πάντα την κρυφή ελπίδα το μηχάνημα να κάνει λάθος και να μας δώσει παραπάνω χωρίς να μας χρεώσει. Όχι. Αλλά είναι μια ωραία σκέψη να την κάνεις. Όχι, εγώ θα πω μια άλλη μεγάλη αλήθεια για τα ATM. Ότι δεν είμαστε κάθε φορά απολύτως σίγουροι αν βγάζει πρώτα τα λεφτά ή την κάρτα. Κάρτα βγάζει πρώτα. Ναι, το ξέρω ότι βγάζει κάρτα. Γκόλι Μπαρτσά. Μάλιστα. Μην πανηγυρίζετε με αυτή τη φανέλα. Τι να κάνουμε. Μην πανηγυρίζετε. Πείτε κάτι, εντάξει, okay, κάτεξω εγώ και χειροκροτήστε λίγο και πάμε, σέντρα. Ναι. Μην πανηγυρίζετε με αυτή τη φανέλα. Τροπή είναι. Λοιπόν, για να δούμε. Ποιος. Ποιος είναι αυτός ο Θεός. Α, Μαϊκόν. Άλλος ένας Μαϊκόν. Και δεύτερο γκολ Ατλέτικο στην Ντόρτμουντ. Είμαστε. Πολύ ωραία. Αληθεύει πως μετά από φιλικό παιχνίδι παλεμάχων Ροναλντίνιο και Ρονάντο αντάλλαξαν φαβέλες. Λέει ότι είχα για μπούσα το παραδέχομαι. Λοιπόν... Για τέτοιου ερώτα βοήθεια. Είμαι Ολλανδία για δουλειά εδώ και 7 μήνες και γνώρισα 8 μισάρι περουβιανοκροατικό νέτο στη δουλειά. Ωραίο ακούγεται αυτό. Yeah. Το οποίο ερωτεύτηκα ακαριά. Το θέμα είναι ότι κάτι παίχτηκε σε πάρτι της εταιρείας και πλέον μιλάμε καθημερινά, αλλά έχει χρόνια σχέση με Έλληνα και μένουν μαζί. Yeah. Την έχω πατήσει άσχημα, τι κάνω. Είμαι 28-32. Την έχεις πατήσει άσχημα. Yeah. Εκείνα αυτό να κρατήσει που είπες. Την έχεις πατήσει άσχημα. Εδώ το σύστημα, λέει κάποιος, τόλμησε να ακουμπήσει τον πολέμαρχο, τον πολυδισεκατομμυρίου Αρτέμις Σόρα. Μεγάλα παιχνίδια παίζονται, ο διεθνής σιωνισμός έχει προσωρινά επικρατήσει. Λοιπόν, Μάλκομ και όχι Μαϊκόν, ήταν ο Σκόρερ. Μάλιστα. Ναι. Okay. Το κάνει, λέει, για να μην ξεχάσει την κάρτα. Έχω ξεχάσει εγώ 3 κάρτες και ξέρω, λέει, σε μπά στην Καλαμάτα και ερθείς με την κολό. Ότι βγάζει πρώτα. Επίσης νομίζω ότι αν τη βγάλει. Άλλο λέω. Ότι αν πας να κάνει μια συναλλαγή και μετά από κάποιο χρόνο δεν πάρει την κάρτα σου, κάνει μια. Ναι. Και την τραβάει μέσα. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Θα μας επιβεβαιώσει ο Γεραμύθου. Θεά ακροάτρια πήρε χθες το Γερασίμου και αφού του είπε γλυκόλογα στην αρχή, μετά λέει άρχισε να το τραγουδάει. Είσαι ένας καρχαρίας. Ποιος το έκανε αυτό? Ναι. Επιβεβαιώνει η Γεραμύθου. Κάποια ακροάτρια στο Γερασίμι. Μάλιστα. Το είσαι σκαρχαρέστη. Είναι τραγούδι υπαρκτό ή ήταν μια έμπνευση στιγμής. Ήταν δικό της. Ήταν δικό της. Και ήταν είσαι σκαρχαρέστη, είχε και άλλους στίχους. Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει. Οκ. Okay. Μάλιστα.
Λέει, η απόδειξη ότι η Αθήνα είναι ο πιο καινοτόμο δήμο στην Ευρώπη, Γιάννη μου, είναι πω δεν θυμάσαι πότε είχε μπει η Ρόδα στο Σύνταγμα. Χάνεσαι στι καινοτομίε. Έτσι, έτσι. Ο πίκο influencer πατέρα μου με του 23 φίλου στο Facebook έχει ελπίδα να τον προσεγγίσει καμιά εταιρεία, αν έρθει ο Σταύρο Κοσμαπιετρού. Εγώ λέω ναι και θα έπρεπε. Ναι. Άρα, τη γνώμη μου. Εσύ ψηλέ παραπονιέσαι που βρίσκεις μελομακάρονα μόνο τα Χριστούγεννα. Όχι. Εγώ όχι. Που τρελαίνομαι για κόλυβα και πρέπει να περιμένω σαν το κοράκι, τι να πω. Προβλήματα. Κοίτα, για σένα, επειδή το πρόβλημα είναι όντως πιο σοβαρό, υπάρχουν δύο λύσεις. Θα μάθεις να τα φτιάχνεις. Ωραία. Θα μάθεις να φτιάξεις κόλυβα ή θα τα παραγγέλνεις. Θα πηγαίνεις με τεθλιμμένο ύφος. Θα λες να παραλάβω τα λάθη, σου λένε συλληπιτήρια, θα σε ευχαριστώ πολύ, θα σου λένε ζωή σε λόγους, θα σου λένε να είστε καλά. Mm-hmm. Θα παίρνεις τα κόλυβα, θα τρως μια χαρά. Επειδή έχω ξαναστείλει μερικές φορές χωρίς ψευδόνυμο, θέλω να καμπατζώσω το αλλά δεν θα σας έχω ανάγκη γιατί είμαι ο Χουλτ. Οκ, ναι. Okay, ναι, από Τσοπάνα. Ναι. Ναι. Ρώστα. Λοιπόν. Ναι, εντάξει, τον πάρε. Μεγάλη αλήθεια από τον Σχαλόνι στον Μουνάιτη. Τα ταξί στην Ελλάδα κατασκευάζονται χωρίς φλας. Είναι μια μεγάλη αλήθεια. Όχι μόνο το ταξί. Τα ταξί τα βλέπουμε όλη μέρα στους δρόμους. Χαλάνε τα φλας. Όχι, όχι μόνο. Ισοφάρισε Ίντερ, ε. Μάλιστα. Με η καρδί. Ναι. Όχι μόνο το ταξί, λέω εγώ. Δηλαδή, όλες μου οι τελευταίες εμπειρίες πρέπει να το καταθέσω αυτό εδώ. Άντε, η καρδί, έλα στη Μαδρίτη. Έχω να κάνω πολύ περισσότερο με. Με γεωταχή παρά με ταξί. Σε τρεφορήσει ο κόσμο. Για μη συγγνώμη τώρα που το βλέπω. Ναι, ναι, ναι. Ξέρεις τι γίνεται, λείπει ο μτητή γι' αυτό. Μάλλον αυτό θα είναι. Θα τον είχε καταπιεί ο μτητή. Μάλλον αυτό θα είναι. Την καλή έννοια. Ορίστε. Ωραία, μαλάκια να είχαμε ένα σακουλάκι κόλυβα τώρα. Κάποιος λιγουρεύτηκε. Να γίνουμε. Ναι. Αχ, πώς βρέθηκα στο Instagram το Θανάση, βοηθού του Σάκη του Ιδραυλικού, το love story. Τέλος. Εγώ είμαι εκεί 24 ώρες τη μέρα, κάτσω. Αλλά... αν εσείς στη Ρόδα του Συντάγματος, ο Γκόντος είναι το London Eye. Δεν ξαναβόσκω, άλλες μπαράλες είναι η υπογραφή. Νικολογιάννη το σκυλί διαβάζει Σοπενάουερ. Αντίο είπα στον Τενέ, κάνοντας golden shower ή 10 πύχες στο παβιό τον βάζουν για tower, λέει ο Κατερίνα you like. Βάζει ο Κλόπ τον Ελβετό, άνευ αγώνος νίκη. Αστυνομία της Μοδός, την μπάρτσα πάει σε δίκη. Ή στους βαρβάτου Ολυμπιακούς, παβιό λένε τον Πολυνίκη. Λέει ο απέχουμε Μπουρουσάγκας. Λοιπόν, θα διαβάσω αυτό το μήνα το οποίο έχει υπογραφεί Phil Institute του Γκέτε. Okay. 1941. Δεν έμεινε ούτε και χρήση στις γενικές αποθήκες του κράτους και έβραζαν κρεμμυδόφλουδες στα συσίτια. Mm-hmm. 2018, ο Τσαού αναρωτιέται γιατί οι Βαβαροί θέλουν να διαλύσουν το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Okay. Μάλιστα. Μεγάλη αλήθεια από τον Οσάμα Γκριν Λάντεν. Όλοι μας έχουμε ζηλέψει ένα ψευδώνυμο ενός άλλου ακροατή που ακούσαμε στην εκπομπή. Το έχουμε ζηλέψει εμείς. Ναι. Εννοείται. Δεν θα έχει πλάκα να λέει ότι η Αλκάθαρτη Ατζάχερ να πάει ο κληρικός να πάρει σύνταξη από το ταμείο που φτιάξε ο Τσίπρας και αν του λένε εκεί, έχει ο Θεός για όλους. Λοιπόν, εννοείται παίρνουν σύνταξη, έχουμε μηνύματα. Και μάλιστα επίσης αποστατεύονται αν έχουν θέματα υγείας επίσης και πληρώνονται. Ναι. Είναι το στράτευμα της Εκκλησίας. Ναι. Και γιατί μαθαίνεις, ε. Αλλά στην πραγματικότητα τώρα σύνταξη, είπαμε. Λέει φυσικά και λαμβάνουν σύνταξη, λέει άλλος. Ασχέτως αν λόγω έλλειψης ιερέων καλύπτουν και νέες θέσεις ιερέων ναών και περιστασιακά. Βόλοι τότε να μου θέλω να σου πω. Ναι. Ναι. Ναι με αυτό το ανέκδοτο τώρα, εντάξει. Ναι. Εντάξει, αρκετά. Αρκετά. Το άξιζε. Μπράβο, Χάρη Κέιν. 197,3 εκατομμύρια. Μπορείστε τι, 197,3, ναι. Τα λέγαμε χθες. Γιατρέ του έρωτα, Ιωάννη Τσαούση. Εσένα λέει. Γουστάρο Κύπρια. Όχι, έχει κόμμα ανάμεσα. Γουστάρο Κύπρια, Ιωάννη Τσαούση. Θα καταλάβεις τι είναι για σένα. Γουστάρο Κύπρια συμφοιτήτρια. Ναι. Εσύ που είσαι ο ειδικός, ξέρεις εσύ και ξέρεις πώς την προσεγγίζω. Αλλά λέει για σένα. Φάστε. Τι είναι είμαι ειδικός, δεν με προσέγγισε η Κύπρια συμφοιτήτρια. Οπότε τι να σου πω. Εντάξει, δεν ασχολευτείς. Καλά κορίτσια είναι. Στην Ελλάδα έρχονται για να διασκεδάσουν. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι δεν θα δυσκολευτείς. Και άμα γουσταρίζεται θα πάρει καλά τα πράγματα. Αυτό έχω να πω.
Κι όμως οι υπερήλικες influencers με 23 φίλους είναι αυτοί με την καλύτερη απόδοση. Ένα καλημέρα αποστάρουν και παίρνουν 23 like και 23 καλημέρες. Ψυχούλα μου σε comment. Αλήθεια. Είναι έτσι ακριβώς. Αλήθεια. Μεγάλη αλήθεια από LFI. Οι εμπαθείς βαβαροί αύριο θα σταματήσουν μόνο αν φτάσουν μέσω ορίνου ατμόπλοι από τη Δουνκέρκη να πάρουν τους αμάχους. Ναι. Ω, ναι. Όταν κάποιος αναφέρει τον Τζίμι σαν κουνούπια, θα προσθέσει και τη λέξη γλυκοαίματος, είτε για να ενισχύσει, είτε για να δείξει την αντίθεση της πρότασης. Και λέει κάποιος, λέει, που δεν είμαι καν γλυκοαίματος. Εντάξει, μπαίνει το γλυκοαίματος. Ναι, ισχύει. Μετά από 1,5 χρόνο στο Αμπερντίν και μία βόλτα στο Άμστερνταμ, γυρίζει στο κεφάλι μου η ίδια τάκα του Ελληναρά. Εδώ το κρύο είναι διαφορετικό, εδώ έχει υγρασία. Μάστε. Απλά τα πράγματα, έβαζε μέσα το σακίρι, έκανε ένα ετό, 0-3 στα χαρτιά, αλλά από μυαλό. Ναι, το θέμα είναι και να φύγει ζωντανός μετά. Κατάλαβες, δεν είναι μόνο το 0-3 στα χαρτιά. Ναι. Και εγώ γουστάρω Κύπρια φοιτήτρια. Μπορείτε να μου γνωρίσετε κάποια. Ορίστε. Ορίστε το πρόβλημα. Η αντίσταση είναι γεμάτη άλατα. Κάθε πότε βάζετε ρίζο στο πλυντήριό σας. Πόσο τιμά σερβιτόρο σε σουβλατζίδικο που όταν τον ρώτησε η κυρία αν το κεμπάπ είναι φρέσκο, τη απήντησε με φωνή 6 και φωνή 6 τώρα δεν ξέρω, θα το σχεδιάζω. Πριν 2 ώρες το σφάξαμε στη λάτσα! Λέω σκαλώνει στο μουνάι τη. Στράτλι. Μωρό, θα λείψω το σουκού. Έχω debrief στη ΣΥΑ. Backstroke στη σκούνα του παβιό. Κάρχια κοπηλασία. Ή κάνει γρήπη διάγνωση. Λεύει με γευσυγνωσία. Μεγάλη αλήθεια, η σειρά στο ATM ποτέ δεν είναι προς την ίδια πλευρά του μηχανήματος, αλλά εκατέρωθεν, ιδίως σε στενά πεζοδρόμια, ωστόσο μεταξύ τους ξέρουν τη σειρά οι αναμένοντες. Λέω λαδομπογέ. Ναι, γιατί ο τελευταίος ποιος είναι, οπότε κάπως κάθεσαι λίγο πιο εδώ, λίγο πιο εκεί, δεν είναι απαραίτητο ότι είναι προς τη μεριά που είναι το μηχανήμα. Όπως είναι τεράστια αλήθεια, ότι όταν υπάρχει ουρά σε ATM, μια που λέμε τις αλήθειες στο ATM τώρα, δεν υπάρχει ποτέ κανένα θέμα. Ακόμα και αν η ουρά είναι τεράστια, όσο ο καθένας κάνει συναλλαγή με μια κάρτα, με το που θα σκάσει ένας και βάλει τη δεύτερη κάρτα, αρχίζει να. Εμένα αγαπημένη μου φράση, την οποία έχω πολλές φορές σε ATM, όταν κάποιος αργεί και το βλέπω να πατάει, να πατάει, είναι το τέτρις παίζει. Ναι. Αχ, Χατζηγεωργίου. Αχ, μα πώς βρέθηκα στο Instagram του Μάικλ Μπράμος για 3! Αλλά! Αν ακούσετε τον Μπράμο, εστάσταν ο Λεκαβίτσιους. Η μεγάλη πίκρα της εφορευτικής, λέει ένας φίλος, είναι να φτιάχνει ματσάκια ψηφοδέλτια. Και προσοχή, αν ξεχάσεις το κόμμα, χαρίζω σπίτια, οικόπεδα, σώζω ζωές, μπορεί να θεωρηθεί και ότι είμαι ρολιπτής. Ναι, βεβαίως. Ο 7 Σαμπά. Λέει, είχα πάει εφορευτική το 2009, ήμουν άρρωστος χωρίς χαρτί γιατρού, παραλίγο να ρίξω οκτάρι νέτο και έφυγα με δερματίτιδα και μια εξάδα κοκακόλες μεγάλες. Μάστε. Ωραία. Μεγάλη αλήθεια, πριν την πρώτη μπουκιά από κόλυβα, αν πεις ζωή σε εμάς, σου φαίνονται πιο νόστιμα. Λέει... Λέει ο Δέλα μου, νιέ στον τόπο σου. Παρασκευή βράδυ γνωρίζω το οχτάρι σε μπαράκι, το ψήνω να πάμε σπίτι μου μετά το τρίτο ποτό και στην ατάκα της νομίζω ότι είμαι σαν όλες τις άλλες. Απαντώ με την ατάκα του ψηλού, κοριτσάκι μου, εμείς δεν είμαστε οι άλλοι και οι άλλοι δεν είμαστε εμείς. Σε 10 λεπτά είχαμε φύγει προορισμό το σπίτι, κέρασα, ευχαριστώ, γκουρού, love. Εντάξει. Τι εντάξει. Σοφία, ρε φίλε. Όχι, να τα βλέπουμε κάτι άλλο που λένε αν κάποιοι έχουν αποτέλεσμα με τις. Ορίστε, ορίστε. Μιλάω λαός. Μας το ξεπέτος λέει, μόνο εγώ χαζεύω πάτους στο ίντερνετ και δεν κοιτάω τι κρατάνε ή απλά είμαι δύσκολος στο influencing. Και τα δύο δεν μπορεί να ισχύουν. Ναι, μπορούν να ισχύουν και τα δύο. Αλλά να σου πω κάτι, ξέρω εγώ. Αν η άλλη τώρα έχει τον ντεκολτέ εδώ και κάπου στη μέση έχει το χέρι, ξέρω εγώ, με το βραχιόλι. Φταίς. Θέλοντας και μη. Θέλοντας και μη. Καταλαβες. Δηλαδή το βραχιόλι εκεί είναι σαν να κάνει ραπέλ. Παράει, σαν να κάνει κάνιον. Έτσι. Τι να κάνει το βραχιόλι. Έτσι. Να μην το δεις. Να το δεις. Το καλοκαίρι σε μπαρ στη Ρόδο ήρθε πελάτησε και μου είπε να μην πληρώσει επειδή έχει πολλούς followers και θα ανεβάσει post. Περιτώ να πω ότι δεν της δώσαμε τίποτα. Λέω μια μικροπαντρεμένη κοκόριν ξανθή.
Άμα δεν πάω τένις κλαμπ, θα γίνω ατενίστας. Τσίπρα, αγόρι μου, πού πας, μάνα στο Ζαπατίστας. Εις του Τρίφων βίντεο είναι ένας τρομπονίστας. Λέει ο Γιούργεν Κλίσμα. Ντύσου στολή σου, μπέμπα μου, έχει ο Μπον τραπέζι. Το Τακεγκάβα τι θα πει, μάθαν οι Μαρσεγέζοι ή το χαστάζει αθόμελο, ζουέλα πετιμέζει, λέει ο Στράτλι. Σε 5 μέρες μπαίνω στρατό. Μια γρήγορη συμβουλή. Να ακούς την εκπομπή τα βράδια. Το Fight Club μικραίνει τη θητεία. Το κάναν πολύ, είναι η αλήθεια. Έτσι. Με τιμάει, αναρωτιέται ο φίλος που γράφει ως υπένα του Τόλοκιν, που όταν μιλήσατε για followers στο Instagram, κοίταξα τους δικούς μου, είδα πως έχω μόνο 168 και συνέχισα να τρώω το δίπλο. Τίμιος. Νικολογιάννη ρεπορτάζ, σπανός έβγαλε γενιά. Αγάπησέ με ο Θέμης, λέει, τραβώντας τα χλεχλένια. Ή αν η κάρχια το μαλλί, παβιό έχει τα χτένια, λέει ο Κουρμπέλι Ντάνς. Παρανυχίδα Γιώχανσον, μικρόφωνο στον Τάσο. Στράτλι με στόικα ματσάπ, τα ρέστα μου στον Άσο. Ή Νίκος Νέο Ηράκλειο, προμόσιον για γράσο, λέει ο Μάρτινς Χθάρτης. Μεγάλη αλήθεια, αν μέσα στο σακουλάκι κόλυβων βρεις κουφέτο, αισθάνεσαι περίπου σαν να βρήκες στο φλουρί της Βασιλόπιτας, λέει ο Μπάμπης Τενές ή Βίλιαμς. Ξέρω μεγάλο ψευδόνιμο αυτό. Στην Κύπρο παλιά, λέει ο Κωνσταντίνος, έβγαινε πρώτα η κάρτα και μετά τα λεφτά. Τώρα βγαίνουν τα λεφτά και μετά η κάρτα. Μάλιστα. Και μια... στην Κύπρο την κάτι ανάποδα. Κατάλαβες τι γίνεται. Ναι. Νικολογιάννη ρεπορτάζ, θλάση φωνή Τσαούση. Περιγραφές του Κωνσταβάρ, πανηγυρισμοί Άλμπαν του Μπούση. Ή Ερέρα κάνει διακοπές, έτοιμος είναι ο Τενές. Ποιοι χαϊδεύονται εδώ, Πόρτο, εντάξει. Εντάξει τώρα, Πόρτο, ρε, συντάξει τώρα. Έλα, μην ασχολείσαι τώρα, μην ασχολείσαι. Πόρτο τώρα. Ναι, 100 εκεί, όχι, 50. Α, συγγνώμη γιατρέ, εσένα πήρα, αλλά... Αν ο Κότσος είναι η επιτυχιακή εμφάνιση Πανάθας για τα 100 χρόνια, εσείς είστε η ξεπλημμένη ροζ της Μπάρτσα, λέει ο Κουρμπέλι Ντάνς. Συναγερμός, λέει ο Βλατεύες. Ο Σταλόναρος κυκλοφόρησε τις πρώτες φωτογραφίες του Ράμπο The Last Blood. Ναι. Είναι ντυμένος καουμπόις. Πού είναι η χέτη, πού είναι η κορδέλα. Εντάξει, είναι πρώτες φωτογραφίες όμως. Ας μην υπάρχει πανικός. Ναι. Ας μην υπάρχει πανικός. Μπορεί να είναι στην αρχή έτσι κομιλφό και μετά να πει, ξέρω εγώ, τρεις μήνες μετά και να είναι με το λασποτήρα. Μην πανικοβαλόμεθα. Δεν νομίζω ότι είναι μεγάλη αλήθεια αυτό που λέει όπου φυσάει ο Άνθεμος. Πως όταν κάποιος λέει τη φράση, όταν εσύ πήγαινες, εγώ γυρνούσα, μετά από 2 δευτερόλεπτα που αύξηση συμπληρώνει για δεύτερη φορά. Παίζει αρκετά. Παίζει αρκετά. Αχ, Αντωνίου Ξυπνητζή, τη πιάτσα ήσουν γάτο. Ο Ροντρίγκο 6 Ιβανσιτς και ο Μπράις Μουν 2 Μάτος ή κόψαμε τις πρωινές. Λέει ο Στράτλι όλα αυτά. Ακολουθώντας συμβουλές σας, έριξα ναι το 9. Αν χωρίσουμε με το Βαγγέλη, είμαι 1,90 κάθετα και 30 cm οριζόντια ψηλέ. Γιώργος Κουκάκη. Στον πηγεμό για Βούπερταλ, καινοτομία Αθηνά. Φενιστινλί το χτίζανε, στο ροζ βάλανε φινά. Ή σκάβει κάρχια τον κήπο της με ζουέλα την αξίνα. Λέει και πάλι ο Κουρμπέλι Ντάνς. Ναι, παιδιά, είναι μεγάλη αλήθεια. Όταν μια ομάδα χάσει βαθμούς και το κλίμα δεν είναι καλό, θα βγουν δημοσιεύματα τύπου το παίρνουν πάνω τους υπαίχτες και άλλα γραφικά. Ναι, Φλαμένη Σαρνγκαβάρη, προφανώς χρόνια πολλά η ιστορία αυτή. Εννοείται. Νικολογιάννη ρεπορτάζ, μπείτε από τις κάσες κάτω. Πάλι ο Τσαού μπερδεύτηκε, είπε τσαπού τον τσαπό. Ή ξέμεινα πάλι από νες. Ναι. Λέει ο Κάρολ Πέντε και στο χέρι. Λοιπόν, τελικά είναι ώρα, πάμε. Ατλέτικο Μαδρίτης Ντόρτμουντ 2-0 άσος από ημίχρονο. Ίντερ Μπαρτσελόνα 1-1, 0-0 το ημίχρονο. Τότεναμ Αϊντχόβεν 2-1, 0-1 το ημίχρονο. Νάπολι Παρί 1-1, ημίχρονο 0-1. Πόρτο Λοκομοτίβ 4-1, άσος από ημίχρονο. Και Σάλκε Γαλατά 2-0, ημίχρονο 1-0. Θαυμάσια. Θαυμασιότατα. Μεγάλη αλήθεια, όταν μπαίνουμε στο σταθμό του μετρό, όπου ο σειρμός τερματίζει σε 2 διαφορετικούς σταθμούς, αυτός που θα έρθει πρώτος δεν φτάνει μέχρι εκεί που θέλουμε. Instagram followers 4 και προωθώ ταβερνά.
Φρατίνα είναι του Τενέ, η Αχίλλειος του Πτερνά. Η του Παβιό με χάπι μπλε, θανατηφόρος Μέρνα. Ο Σταύρος Κοσμά Πιτρούς. Συγγνώμη, αυτό δεν το έχω συναντήσει εδώ πέρα. Λέει ο Μπάμπης Τενέση Ουίλιαμς, μεγάλη αλήθεια. Αισθανόμαστε να μας δραζηλεύει το ATM όταν βγάλετε ενώ ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Δεν το έχω. Πρώτη φορά το ακούω. Και εγώ δεν το έχω. Αλήθεια. Ναι. Δηλαδή σβήνει όλο το μενού και σου βγάζει μόνο ένα, μια οθόνη που λέει χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Εγώ δεν το ρισκάρω να μου κάνει κάτι με την κάρτα. Όμως. Δεν τα θέλουμε. Εγώ δεν το ρισκάρω. Δεν τα θέλουμε, παιδιά. Sorry κιόλας. Sorry κιόλας. Παιδιά, ντροπή μου, για όσους κλέβουν ατάκες, τα έχουμε πει τώρα από τότε που ξαναξεκινήσαμε πρόπερση. Μην τα λέμε 100 φορές τώρα. Κάποιος κλέβει ατάκες, ρίχνει εδώ ντροπή. Τι έγινε, Τζαουσί? Τα σπουργητάκια της Μπενφίκα ζορίζονται και το κατεστημένο σνομπάρει τη μεγαλύτερη ομάδα της Πορτογαλίας. Άιντε και φυρόδουλε. Αυτό με το χρόνο, λέει, συμβαίνει όταν πας να κάνεις κατάθεση και να βάλεις τα χρήματα στο φάκελο. Α, μάλιστα. Οκ. Okay. Το Άρης Πόρτο Σάλκε, αν δεν είναι πιασμένο, το χαρίζω. Λέω Σταύρος Κοσμά Πιετρούς. Πολύ καιρό. Λοιπόν. Ο Στράτλι έχει ένα μήνυμα προσωπικού. Για πες. Μπολσοναρίστα Βαϊμάκη δεν τα διαβάζεις, ε? Μήπως εσύ θες μελομακάρον αντί για κασέρι? Α, μπράβο. Μιλάς καλά. Μιλάς γλυκά, μιλάς μελωμένα. Συγγνώμη, έχουμε δεύτερη πληροφορία για Γεραμύθ και τώρα τον έχουμε εδώ. Ναι. Χθες βράδυ, λέει, Γεραμύθου, αγανακτισμένος με δημοσιογράφο Θεσσαλονίκη, πέταξε την ατάκα και να τον πάρετε τηλέφωνο να του πείτε σε ψάχνει ο Γερασίμου. Είπες εσύ για εκνευρισμένος για δημοσιογράφο από Θεσσαλονίκη αυτή τη φράση? Μάλιστα. Μάλιστα. Τρομερά πράγματα. Όπως κάθε βράδυ, ναι, στις εκπομπές του Βασίλη. Στο θέμα ATM, πήγα να βάλω κάρτα στο μηχάνημα να πάρω κίνηση λογαριασμού, μη βγει off. Είδα λοιπόν πως μου είχαν βάλει 1800 ευρώ και τα είχαν πάρει πίσω. Θα τα παίρνατε, λέει ο Στραντιβάριος. Τι εννοείς, τα είχαν βάλει και τα είχαν πάρει πίσω και θα τα παίρναμε? Τα πρόλαβες, τα πρόλαβες, τα βάλανε και τα πήρανε. Είδε ότι έγινε κατάθεση και ανάληψη. Αν τα προλάβεις όμως, θα τα πήρες τότε. Αν τα δεις μέσα και περιμένεις να πληρωθείς οτιδήποτε και μετά, γιατί να μην τα πάρεις? Βέβαια, αν είναι, ας πούμε, τύπο από το ΙΚΑ, έτσι, γιατί έχουμε. Όχι, θα συσκίσουν, δεν θα ζητήσουν, θα τα πάρουν με το έτσι θέλω, έτσι. Γιατί όσοι έχετε, πάση περιπτώσει, γονείς που έχουν φύγει από τη ζωή, θα ξέρετε καλά ότι το ΙΚΑ έχει τη δυνατότητα να μπαίνει σε λογαριασμούς και να παίρνει χρήματα. Δηλαδή μπαίνει και παίρνει χρήματα, τραβάει χρήματα. Αν σου, επειδή ακόμα και αν πας στα πιστοποιητικά θανάτου, για παράδειγμα, μπορεί να συνεχίσει το ΕΚΑ να μην έχει ενημερωθεί το σύστημά του και να σου βάλουν ένα μήνα ακόμα σύνταξη, σου λένε μην τα πειράξεις όμως. Δηλαδή μπορεί να τα δεις μέσα, μην τα πάρεις. Και μπαίνει κανονικά το ΕΚΑ στο λογαριασμό σου και τα παίρνει. Στο λογαριασμό σου το ΕΚΑ μπαίνει και τα παίρνει πίσω. Μάλιστα. Δεν σου λέει, ναι, 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 κάντα, βάλτα μου σε ένα λογαριασμό, κάνε μεταφορά ποσού σε κάποιο λογαριασμό, θα σου δώσω. Μπαίνει μέσα και τα παίρνει. Μάλιστα. Ήκα εις αφού. Ρε, καλά. Λοιπόν, ας κλείσουμε με κάτι πιο. Γιατί πέρασε 12 η ώρα. Ναι. Κλείσουμε το μήνυμα του Φούγκιτ Χαράλα Μποστενές. Mm-hmm. Που λέει: πόσο τιμή Θεό στη λαϊκή, που για να τονίσει πόσο καλές ήταν οι φράουλες που πουλάγε, φώναζε στους περαστικούς: πιστάνε οι φράουλες! Ναι. Πάμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε Παναγιώτη Ρήλο, ευχαριστούμε Κωνσταντίνα Πανούτσου, ευχαριστούμε ένα τον άλλον και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς, τις επόμενες μέρες, μεταδόσεις, Champions League, Europa, μπορούμε, μπάσκετ κλπ. Καλό βράδυ σε όλους. Καλή νύχτα.